αγαπητό μας κοινό, αυτό το επεισόδιο που ακούτε τώρα από τα ηχεία σας, από τα ακουστικά σας, με ενδοκρανιακές δονήσεις, ίσως με κύματα 5G, είναι μια προσφορά των αγαπημένων και υπέροχων φίλων στο Patreon. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν αυτή την εκπομπή τόσο πολύ που κάνουν κάτι ανυπέρβλητο για τον κόσμο του ίντερνετ και τον πραγματικό μας κόσμο. Βάζουν το χέρι στην τσέπη και μας ενισχύουν με τα πραγματικά δικά τους λεφτά που βγάζουν με κόπο και υδρότα ή από έναν πάρα πολύ πλούσιο θείο που κληρονόμησαν και θα μας αγοράσουν κάποτε cast. Όχι, ξεφεύγω. Αν θέλεις και εσύ να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το podcast και να είναι μια υπέροχη ομορφιά, μπορείς, αν θέλεις και εσύ, να μας στηρίξεις βρίσκοντας πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Τα ονόματα που βλέπεις στο βίντεο, στο τέλος ή κάτω στην περιγραφή του podcast είναι όλοι αυτοί οι γλυκύτατοι άνθρωποι που πληρώνουν για να είμαστε εμείς στον αέρα. Εάν πιείς έναν καφέ, πιες και μια γουλιά στην υγειά τους. Γεια σας! Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα, ένα podcast που έχει μεστώσει, έχει φτάσει το 71ο επεισόδιο της σειράς. Έχει ασβεστώσει τείχους. Σωστό, έχει συμβεί και αυτό κάπου, σε κάποιο σύμπαν. Έχει τεντώσει σεντόνια τέντοτα. Και έχει σεντώσει τεντόνια. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ασέντοτα, ναι. Ναι. Στα μικρόφωνα οι δύο υπεύθυνοι αυτού του podcast, Στέλιος Ανατολίτης και Χάρης Νταρζάνος, όχι. Ωραία. Και ένας άλλος. Δεν μπορώ να γελάσω. Δεν πειράζει. Πάρε ανάσες, γιατί έχεις ταλαιπωρηθεί σήμερα. Σε έχει ζωρίσει λίγο η ζωή, αλλά όλα οκ. Εντάξει. Ναι. Να πω, δεν είναι COVID αυτό. Αν και ας κάνω κανένα τεστ μετά από αυτό, μπορεί να τον ανέπτυξα μέσα μου αυτόν τον ιό. Μπορεί να τον γέννησα εγώ τελικά και να το μετέφερα σε μια νυχτερίδα ενώ τριγυρνούσα το βράδυ στην Αθήνα ψάχνοντας το αμάξι μου. Φαντάζεσαι σαν... δύο χρόνια μετά στην κοινωνία των νυχτερίδων να τους έχει γαμηθεί η ζωή, ξέρω εγώ, επειδή εσύ ξεκίνησε έναν ιό και να βρίζουνε πόρε γαμό το δύο χρόνια μέσα στη σπηλιά ενώ θα μπορούσα να ήμουν έξω και να ζω τη ζωή μου. Δεν θα συνέβαινε αυτό στις νυχτερίδες ποτέ. Θα ήταν το ίδιο, απλά με κάποιο ιό. Όπως συμβαίνει στις νυχτερίδες γενικά. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πρωί τώρα για τους περισσότερους για να πω αυτό που συνέβη, αλλά... αλλά πρέπει να το πεις. Πρέπει να το πω. Θα ήθελα να το ακούσω. Ναι, λέω ότι μόλις έτρεξα δύο γύρους όλο το τετράγωνο, σε αίσθηση βιάζομαι. Πρέπει να το κάνω αυτό, αλλιώς δεν θα λυθεί το θέμα μου. Όπου το θέμα μου ήταν ότι... Δεν θα αντέξει σήμερα. Δεν θα αντέξει, όχι, δεν θα αντέξει. Η καρδιά μου δεν θα το αντέξει αυτό. Το θέμα μου ήταν ότι ξέχασα που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και... Στην ερώτηση που είναι τα μάξι, εγώ είπα μια θέση, αλλά δεν ήταν εκεί. Mm-hmm. Και μετά ήταν ένα τέτοιο. Εντάξει, είδα τώρα πρέπει να πάρω ένα ταξί όμως για να προλάβω. Και ήμουν. Αχι! Και βγήκα έξω και έσανα να τρέχω. Και έγινε κανένα. Το βρήκα! Αυτά είναι τα πνευμόνια μου, έτσι. Αυτό που ακούγονται. Ναι, γιατί κανονικά όταν βγαίνω να. Θέλω να πω κάτι τώρα εδώ, εντάξει. Θυμήθηκα που ήταν και μάλιστα θυμήθηκα ότι ήταν σε ένα μέρος που έκανα τον εαυτό μου conditioning για να το περιγράψει. Γιατί είναι δίπλα από ένα μαγαζί που άνοιξε πρόσφατα και ήταν να πω ότι είναι εκεί, ρε παιδί μου, δίπλα από αυτό το μαγαζί. Και τελικά ήταν εκεί όντως. Και μάλιστα είχε γίνει και ολόκληρο σκηνικό γιατί έπρεπε να πετάξω μέσα από το αμάξι κάτι καφέδες και όπως τους πέταξα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα τρίκυκλο και έβγαζε ανακυκλωμένες κούτες από τα σκουπίδια ο άνθρωπος γιατί τις μάζευε στο τρίκυκλο του. Όχι, ίσα ίσα ο άνθρωπος μου άνοιξε τον κάδο και μου είπε έλα πέτα τον καφέ σου να μην σε ενοχλώ και εγώ ήμουν σε ευχαριστώ, είσαι αδιανόητο ευγενικό σου για την κατάσταση. Πώς ανοίγουν πόρτες, ξέρω εγώ, ή να μπει, ας πούμε, σε ναι, κάπως έτσι μου άνοιξε τον κάδο για να πετάξει καφέ. Οπότε δεν είχα κανένα λόγο να ξεχάσω αυτό που έγινε. Απλά επειδή το τελευταίο καιρό έχει υποστεί ένα βανδαλισμό εδώ η γειτονιά από διάφορα έργα που γίνονται και τρύπες που ανοίγουν και τις κλείνουν. Δεν υπάρχει καθόλου πάρκινγκ. Τίποτα. Οπότε κάθε φορά κάνω ό,τι να είναι γύρους. Έχω παρκάρει και ξέρω, 600 μέτρα μακριά, ας πούμε, για να μπορέσω να πάω σπίτι. Και επειδή δεν οδηγάω συχνά, όταν οδηγάω μόνο το μηχανάκι, το έφαγα freaky full τώρα και δεν το θυμόμουν. Και το χειρότερο είναι οι τύψεις που ήρθαν αφού το θυμήθηκα, ότι σε φάση καλά έχεις καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο για να το θυμάσαι και το ξέχασες. Και θέλω αρχικά, να πω εδώ. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω, είναι θετικό που κλείνουν τις τρύπες, γιατί και αυτό θα μπορούσε να μην συμβεί. Ναι. Απλά θα μπορούσα να μην τις ανοίξουν για να τις ξανακλείσουν και να μην κάνουν τίποτα στην διάμεση, να μην το κάνουν αυτό. Ναι. Τώρα φτιάχνουν εδώ πέρα κάτι στρώνουν, ένα τσιμέντο ρίχνουν κάπου και έχουν κλείσει δύο πεζοδρόμια με. Πώς τα λένε, αυτά τα.
Έλα ρε, αυτά που ανεβαίνεις πάνω για να βάψεις. Έχω ξεχάσει τώρα. Αυτά που είναι έξω από τις πολυκατοικίες και να τις βάφουνε. Έλα, δεν βάζουν κάτι πράγματα στα οποία πατάνε οι εργάτες πάνω και φτάνουν μέχρι τον τρίτο. Σκαλοσιές. Σκαλοσιά, ναι, έχουν βάλει σκαλοσιές παντού. Σκάλωσες με αυτή τη λέξη. Σκάλωσα, έτσι, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το επίπεδο το κρατάμε εξαιρετικά χαμηλό για άλλη μια φορά. Και σκάλωσα λοιπόν με τις σκαλοσιές και σκάλωσε και όλος ο κόσμος που ψάχνει πάρκινγκ, γιατί έχουν πάρει τουλάχιστον 12 θέσεις πάρκινγκ με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Το οποίο ξέρει, σε μια γειτονιά που είναι μετρημένα τα αυτοκίνητα. Είναι κρίσιμο. Ναι, τι προκαλεί. Ναι, είναι ναι. Κρίσιμο, είναι κρίσιμο. Όχι, όταν μετέφερε το μήνυμα ότι βρήκε το αυτοκίνητο, ένιωσε έτοιμο ότι εντάξει, τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχο, α πούμε, ναι. Σαν το μαραθωνοδρόμο. Ναι, ναι, ναι. Ότι, ναι, ναι. Τα κατάφερα και τώρα μπορώ να πεθάνω. Γιατί εγώ κάπω έτσι άκουσα το τηλέφωνο πριν, δεν ξέρω. Αυτό ήμουν. Ήταν ναι, αυτό ακριβώ. Okay. Ωραία. Και δηλαδή, αν είναι να γίνει, α γίνει τώρα που έχω δώσει ωραία. Το μήνυμα. Δηλαδή, αν ήμουν ο Φιδιππίδης, πέτυχα. Ναι, ναι. Αυτό. Και θέλω να πω επίσης εδώ το πόσο λάθος είναι αυτό το να είσαι fit και να τρέχεις, γιατί μπορεί, εγώ αν εξαιρέσει το τελευταίο, πώς να σου πω, μέσα στη χρονιά έτρεχα, τώρα το καλοκαίρι λίγο τα παράτησα, τώρα κάνω κάτι κινήσεις και τέτοια, δεν είμαι fit, δηλαδή όσο και να τρέχω που ξεκινάω και κάνω ζέσταμα και μετά τρέχω και μετά μπορώ να τρέξω 3-4 χιλιόμετρα ας πούμε, παρόλο που είμαι χοντρός και άμα χάσω κιλά τρέχω και 5 και 6 και παραπάνω. Που καλά, αυτά είναι πολλά. Πλάκα, το βάρος παίζει ρόλο. Στο... Ναι, παίζει δηλαδή... πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Και πέρα το ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι μυϊκό σύστημα έχεις. Γιατί εγώ από μικρός, ας πούμε, δεν έκανα αντοχές. Έκανα κυρίως εκρηκτικά. Έκανα χορό, ρε παιδί μου, και μπάσκετ, ας πούμε. Οπότε έκανα εκρηκτικά. Ναι, ήταν εκρηκτικές ασκήσεις. Ναι, και βόμβες. Εννοείται και βόμβες. Οπότε το σώμα μου γενικά δεν είναι φτιαγμένο για να τρέχει, είναι φτιαγμένο για να κουβαλάει. Αυτό είναι. Έτσι είναι τώρα η φάση. Και γενετικά αυτό είναι. Και έχω αρκετούς μυς, ρε παιδί μου, και πολύ λίπος αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό δεν βοηθάει να τρέξεις καθόλου. Γιατί θέλει πολύ οξυγόνο όλο αυτό το πράγμα. Και δεν παλεύεται. Είναι ενδιαφέρον. Και εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ποτέ δεν έκανα βάρη και τέτοια. Πάντα ήμουν του τρεξίματος, της μπάλας, του τέτοιου. Οπότε είμαστε ακριβώς το αντίθετο σε αυτό. Είναι που σε πάει. Καλά, η μπάλα είναι full αναερόβιο, δεν είναι. Έχει sprint πολύ. Ναι, θέλει δύναμη, έχει. Δεν είναι. Έχει. Αλλά το μπάσκετ θέλει sprint και άλματα. Οπότε. Είναι ένα έξτρα. Τέλος πάντων. Α, και μπάσκετ όταν είσαι, ξέρω εγώ, 1,72 και παίζεις μπάσκετ με τα 1,97, ξέρεις ότι πρέπει να τρέξεις διπλάσια, γιατί δεν παλεύεται. Δεν. Ναι, γιατί να πηδήξεις δεν έχει νόημα. Όχι, ναι. Δεν. Όσο και αν πηδήξεις. Δεν. Ναι, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Οπότε ναι, αυτό είναι. Περνάς κάτω τα πόδια τους βέβαια, έχει ένα... Ξέρεις. Οπότε... Ναι, εντάξει, δεν παίζεις και το Space Jam, είσαι κανονικά... Ναι. Ναι. Αλλά... Δεν ξέρω πώς μπορείς να περάσεις κάτω από τα πόδια κάποιου όταν είσαι 1,72 και αυτός είναι 1,97. Δηλαδή, εντάξει, λίγο υπερβολή θεωρώ. Ξέρεις, συναχώνεσαι. Δεν είναι. Άμα αντιμετωπίζεις τα πράγματα με το. Ακροβατικά, ξέρω εγώ. Τύπου είσαι ταυτόχρονα cheerleader και παίχτης. Δηλαδή, τύπου ξέρεις, κάθονται αυτοί με ανοιχτά τα πόδια και σε περνάς από κάτω και σηκώνεσαι και καρφώνεις και τέτοια, ξέρω εγώ. Το βασικό το είναι να παίζεις. Φαντασμαγωρικό. Αν είσαι 97, είναι να παίζεις πάντα με φούστες ώστε το 1,72 να χαζεύει. Τέτοια φάση. Όχι. Το οποίο τώρα να τα λέμε και αυτά, το 1,97 για μπασκετμπολίστα, εντάξει, δεν είναι και το φοβερό ύψος. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή παίζεις θέση 1-2, ας πούμε, εκεί. Ναι, αν και απλά. Δεν ξέρω πολύ καλά από μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι είναι. Δεν θεωρείς και ψηλός. Για το επαγγελματικό. Για το επαγγελματικό ανάλογα πάντα τη χώρα μιλάμε, που είσαι ναι, τώρα και αυτά. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο. Το 1997. Στοχεύουμε πάντα στο επάγγελμα. Ναι. Δεν είμαστε ερασιτέχνες. Δηλαδή, ό,τι ζητάμε εδώ είναι full επαγγελματικό. Πάντα, πάντα. Εντάξει, κοίτα. Ναι. Και ο Τζόρνταν 1,99 με 2 έβγαζε. Δεν είναι ότι. Εντάξει, αλλά ήταν υπεράνθρωπος όμως. Ναι, αυτό. Δηλαδή, εντάξει, θα γίνει. Κυκλοφορούν και 2,10 και 2,15 και τέτοια. Αλλά και δεν είναι. Και όπως το κούμπο που είναι 2,13 και κάνει τα πάντα. Δηλαδή, κουβαλάει την μπάλα, περνάει κάτω από πόδια, περνάει πάνω από συμπαίχτες, κάνει τα πάντα. Ναι. Αυτό τώρα όλο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει τόσο με το. Όταν παίζεις στο σχολείο, είναι ένα ύψος. Το 1,90 ακόμα είναι ένα ύψος. Δεν είναι ότι είναι όλοι 1,90. Από ποτέ ξέρεις. Άμα έχεις μαθητές, είναι τραυματικό που ήταν 90 και εσύ ήσουν 1,60. Ξέρω και προσπαθούσα να παίζεις μπάσκετ και απλά ήσουν μονίμως σε σκιές, ας πούμε. Ρε, σου λέω ότι. Ήταν πρόβλημα. Το 1,95 και το 1,80 έχει πρόβλημα και το 1,85 έχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό. Δεν είναι. Είναι ύψος. Θα συμφωνήσω. Όντας κοντότερος από αυτά που είπες. Ναι. Ναι. Άκου τώρα να δεις εδώ τι έγινε. Είχαμε ένα feedback. Ναι. Και με στεναχώρεσε γιατί κάναμε ένα μοιραίο λάθος, αλλά ταυτόχρονα κάναμε και σωστά. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν θα πω ποιος μου το είπε αυτό, γιατί θα το αποκαλύψουμε στο τέλος και θα κάνεις κατευθείαν. Α, ναι, προφανώς αυτός το είπε. Αχα, okay. Μου έρχεται ένα μήνυμα την Τρίτη στις 2:18 το μεσημέρι. Γκρίκλης, έχει σημασία.
Αχα. Μου λέει, ακούω το podcast. Άρα 30 και πάνω. Ναι. Ναι. Ακούω το podcast. Σωστό, τα detective skills σου είναι σωστά. Κάνετε λάθος για το ρύζι και τα πουλιά. Λέω εγώ κατευθείαν, εμείς δύσκολα. Η Wikipedia ίσως. Ναι, σωστά. Και γράφω χω-χω-χω, δηλώνοντας και εγώ τη διάθεσή μου να τρολάρω φουλ, και μου απαντάει μετά σε ελληνικά, γιατί σοβάρεψε. Όπως ξέρεις, τα πουλιά δεν υπάρχουν, είναι drone της CIA. Όταν πετάς ναι. ρύζι, το αναγνωρίζουν και μπαίνουν σε maintenance mode. Και τα βρεγμένα πάνε και κάθονται στο ρύζι για να τραβήξει την υγρασία. Το οποίο είναι εξαιρετικά αστείο. Αλλά εγώ το απάντησα πολύ σοβαρά λέγοντας, ρε μαλακά, αυτά τα έχουμε αποκαλύψει σε άλλο επεισόδιο. Όποιος ήταν να ενημερωθεί, ενημερώθηκε. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δεν μπορούμε να επαναλαμβανόμαστε σε πράγματα που δεν το κάνουμε. Σε κάποια το κάνουμε. Ναι. Αυτή την πληροφορία τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, ο αληθινός ακροατής τι χρειαζότανε. Χρειαζότανε δηλαδή να καταλάβει ότι εμείς το παίζαμε, ότι και καλά υπάρχουν πουλιά τα οποία μπορούν να φάνε ρύζι. Οι πραγματικοί φαν της μαρμελάδας νομίζω ότι έχουν δικαίωμα στο να ξέρουν αυτή την πληροφορία. Okay. Δηλαδή, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και εμείς λάθη, πρέπει να τα διορθώνουμε εφόσον έχουμε τη σωστή πληροφορία στο τέλος. Εντάξει. Δεν είμαστε κολλημένα μυαλά, ας πούμε, να πούμε ότι okay, όχι, αυτό που λες δεν ισχύει. Οπότε, εντάξει, καλώς έκανες και το ανέφερες. Έτσι, μπράβο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να προχωράμε μπροστά. Και είναι σημαντικό. Μαζί με τους ανθρώπους που μας ακούνε και. Ναι. Ναι, προφανώς. Αν δεν κάνουμε τίποτα που δεν αφορά τους ανθρώπους που μας ακούνε. Αυτή η διευκρίνηση γίνεται για να μην νιώσει κάποιος ότι παρακολουθεί τόσο καιρό τζάμπα τα επεισόδια και έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον πλανήτη την οποία εμείς δεν υποστηρίζουμε. Ότι και καλά εμείς τρολάρουμε τώρα, λες και εμείς δεν ξέρουμε τα πουλιά τι κάνουν. Ναι. Αλλά έχει σημασία και ποιος το είπε αυτό, διότι αυτός που το έστειλε αυτό ήταν ο Κώστας. Ο παλιός συγκάτοικος. Okay. Έτσι. Ο οποίος λογικά ήταν σε κάποιο game, οπότε είχε γκρίκλισα, είχε ακόμα το λατινικό πληθυσμό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι, και μετά το γύρισε στα ελληνικά όταν σοβάρεψε η κατάσταση. Όταν υπήρξε και μια μηνικότητα, ας πούμε, ότι όχι, εμείς έχουμε δίκιο. Αλλά μετά μας είπανε και αυτοί δεν θέλανε. Μετά όμως θέλαμε εμείς και τους είπαμε πως δεν γίνεται, αλλά τα πουλιά δεν τρώνε ρύζι και όλο αυτό. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτά. Okay. Για να είμαστε εντάξει με τους φαν. Έτσι, καταλαβαίνεις. Είμαστε εντάξει, είμαστε πάτσι τώρα. Έχουμε, όχι ακροατές, φαν. Φαν, ναι. Έτσι, γιατί σαν καλοί influencers. Γιατί υπάρχουν και κακοί influencers. Φαντάζεσαι. Υπάρχουν και καλοί influencers. Καλά, υπάρχουν κακοί influencers. Φαντάζεσαι λίγο. Καλές απόψεις. Ναι, ναι. Φαντάζεσαι ένα ραπ τραγούδι τύπου. Πώς το λένε. Εγώ δεν έχω ακροατές, έχω μόνο φαν. Ναι, πολύ άνετα το φαντάζομαι. Τώρα, ναι, σε trap version όμως. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη στους στίχους, νομίζω. Όχι. Πολύ φαίρο. Όχι, σε παρακαλώ. Ποια σκέψη. Εντάξει, ό,τι σου έρθει τώρα. Ναι. Θα μπορούσε άνετα να είναι στίχος αυτό. Δεν το ζητάμε. Ναι. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Η εβδομάδα μου ήταν κανονική, θα έλεγα. Ξέρεις, τα κλασικά, δηλαδή δουλειά, σπίτι και αυτά. Δεν έχω να αναφέρω κάτι ιδιαίτερο, πέρα από το ότι έχω αρχίσει να... Βασικά, έχω αρχίσει, τώρα τελειώνω σχεδόν το Twin Peaks, που είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχει συμβεί στη ζωή μου τον τελευταίο μήνα, ας πούμε, που είμαι κλεισμένος μέσα. Και... Μέχρι εκεί, δηλαδή ζω στον κόσμο της φαντασίας του Lynch, αυτό. Ωραίος κόσμος. Οπότε, να ζεις. Ναι, είναι σαν να είμαι σε ένα όνειρο καθημερινά. Αυτό, από ναι, το πρωί καμιά μέχρι φορά το βράδυ, ναι. Μπορεί να σε μπερδέψει. Μπορεί. Εντάξει, ακόμα δεν έχω κάνει κάτι περίεργο, ας πούμε. Δεν έχω λουστεί μεγάλα για κάποιο λόγο ή δεν έχω βγει στο μπαλκόνι να φωνάζω. Οπότε, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Mm. Οπότε, εντάξει, όλα καλά, ναι. Okay. Και αυτή είναι η εβδομάδα μου βασικά. Έβλεπα Twin Peaks όλη την τελευταία εβδομάδα, θα έλεγα. Και υπολογιστή μου. Πώς... Και αυτό, και η οθόνη του υπολογιστή που τη βλέπω περίπου 18 ώρες την ημέρα. Α, okay. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση. Την κοιτάω. Λογικά με κοιτάει και αυτή, αν και δεν έχω feedback, ξέρω εγώ, από κάπου. Και κοιταζόμαστε και έτσι περνάνε οι μέρες και τα χρόνια και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Αυτό. Κάποια στιγμή τι? Γιατί κρεμόμουν, ναι, από τα λόγια σου. Όχι, και... το τερμάτισα πολύ, ναι, απότομα. Ναι. Okay. Ένας από τους δύο έστω. Μπορεί να πεθάνει η οθόνη πρώτα, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι αυτό που λένε, μακάρι να μην ζήσεις κάποιος, ξέρεις, να πεθάνει η οθόνη σου πριν από σένα. Ναι.
Α, ναι, γιατί, το, ναι, αυτό. Γιατί ξέρεις, ήτανε, ήσουν πολύ κοντά στο μακάρι να. Αυτό. Και πέθανε, ρε παιδί μου, και δεν μάθαμε ποτέ τι εννοούσε μακάρι να. Παρόλα αυτά, η οθόνη μου ζει ακόμα, είναι μια χαρά. Νεότατη, σφίζει από υγεία και επίσης ήρθε και η μπαταρία από το προηγούμενο επεισόδιο που, του λάπτοπ που, που πήγα να την καταστήσω. Οπότε όλα καλά τώρα. Έχουμε, έχουμε ανανεώσει τη ζωή του λάπτοπ για ακόμα, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, ας πούμε, περίπου. Και ευχαριστούμε για τη συμβουλή στο YouTube ενός φίλου. Τώρα, αφού τα λέω που τα λέω, μόνος μου μιλάω. Ευχαριστούμε την συμβουλή ενός φίλου για το, για το battery health, το πώς θα το διαχειριστεί. Υπάρχει μια ειδική ρύθμιση στα laptops. Οπότε, ευχαριστούμε και για αυτά τα feedback που μας δίνετε, τις λύσεις, τα technical issues που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας καθημερινά. Δηλαδή, και αυτά είναι σημαντικές παρατηρήσεις και συμβουλές. Οπότε, ένα big shout out στους φίλους του podcast που μας βοηθάνε και μας δίνουν πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητά μας και τους υπολογιστές μας. Γιατί κάποιοι ζούμε με υπολογιστές. Ναι. Κάποιοι είμαστε υπολογιστές. Κάποιοι και εμένα μου έστειλαν κάποια computers. Μου έστειλαν, πώς το λένε ρε, ένα... Υπολογιστή. Έλα. Όχι ρε, δεν είναι υπολογιστή. Σταμάτα. Καλή φάση θα ήταν αυτή, ναι. Μου έστειλαν μια ερώτηση για την πεταλιά, ρε, επειδή κάποιος είχε την ίδια, ρε παιδί μου, και μήπως είναι αυτό ή δεν είναι αυτό. Είναι, δεν. Δεν είναι. Δεν παρατήστε είναι, τα όλα. Δεν, ναι, ναι, απλά δεν θέλει να. Μην κάνετε τίποτα. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Εσένα πέρα από το σημερινό τρέξιμο, πώς ήταν η εβδομάδα σου? Έχεις να κάνεις report κάτι? Κοίτα, να καταγγείλεις κάτι? Εμένα η εβδομάδα μου είχε ένα. Πώς να το πω, ένα, μια εσάνς από αγνή και λαϊκή, θα έλεγε κανείς, δηλαδή run of the mill, ας πούμε, βαρεμάρα. Ναι. Ανακατεμένη με ένα έτσι debilitating, για να βάζω και αγγλικά, άγχος. Τους έστειλες όλους τώρα, ναι. Βέβαια, τους έστειλα για βρούβες. Και δεν ξέρω να σου πω, είναι διάφορα τώρα που συμβαίνουν και κάπως... Πρέπει να σταθεροποιηθούν κάποια πράγματα. Αλλά ξεκινάω τα σεμινάρια την άλλη εβδομάδα. Όταν θα παίζει αυτό το podcast, θα έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν περίμενε κανείς αυτό. Ναι. Συγγνώμη, μίλησα από πάνω. Πες. Όχι, όχι, καλά έκανες. Είσαι ελεύθερος να είσαι από πάνω μου, Χάρη. Όχι, φτάνει. Φτάνει. Title of your sex tape. Of my sex tape. Of your sex tape. Of my sex tape. Και. Ναι, είμαι σε ένα δημιουργικό έσχος. Που δεν ξέρω, χθες πήρα τον ασπροπίνακά κάμου και έκανα εκεί, έγραφα πάνω μπας και καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Έχω ένα deadline μέχρι τις 10 του μήνα που πρέπει να το τελειώσω και μετά πρέπει να οργανώσουμε τη φάση μας. Ωραία, ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε, ναι. Και... πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθουμε. Ναι, γενικώς όλοι στη ζωή. Στην κακή, ναι, δυστοπική αυτό. Πραγματικότητα. Αυτό. Ναι. Τώρα ετοιμάζουμε εμείς μια μαρμελαδοπαράσταση, αν κάτσει καλά, στις 24 του μήνα. Το λέω χωρίς να το θεωρεί δεδομένο κάποιος, δηλαδή θα ειδοποιήσουμε και στο ενδιάμεσο. Ναι, αλλά... μάλλον θα γίνει κάτι, ναι. Ναι, και το, θα, ξέρεις τώρα, στα κλασικά μας μέρη για τον Ορφέα λέμε, έχουμε μια συνάντηση για να τα συνεννοηθούμε, με surprise καλεσμένο, ο οποίος έχει δεχτεί να έρθει. Οπότε για μας δεν είναι surprise. Για μας δεν είναι surprise, για άλλους είναι, ναι. Και τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα του τρέξε, κάνει run, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να τρέχεις, ξέρεις, υπάρχει ένα... Κανονίζω, ρε παιδί μου, τώρα κάτι παραστάσεις και κάτι τέτοια και δεν ξέρουμε, θα έχεις εισιτήρια, δεν θα έχεις, θα είναι τα κρούσματα, δεν θα είναι τα κρούσματα, είναι όλο random, ρε παιδί μου. Ναι, 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 τέλος. Οπότε... δηλαδή, δεν, ο προγραμματισμός γενικά για οτιδήποτε είναι στον αέρα, με ό,τι και να ασχολείσαι, δηλαδή... είναι τόσο απρόβλεπτη η κατάσταση που λες, ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι. να κάνω αυτή την άλλη εβδομάδα και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να βγει καινούργια μετάλλαξη, μπορεί να πέσει το δολάριο, μπορεί δεν ξέρω οτιδήποτε. Καλά, έπεσαν τρομερά οι μετοχές και τα κρύπτος, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Σε έχουμε σημείο... και τα bitcoins και αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, δηλαδή δεν έχω να σου πω ότι α, έγινε αυτό ή εκείνο. Απλά είναι μια γενικότερη. Ναι, 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 σωστά. Ναι, αυτό, ένα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Still better than Twilight, θα πω εγώ, και ναι. Still better than αυτά που είπα εγώ πριν. Οπότε εντάξει. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια που λέει και ο Βαρουφάκης, αλλά εντάξει, θα προχωρήσουμε. Τι να κάνουμε. Κοιτάμε μπροστά. Η ζωή είναι μπροστά, που λένε αυτό. Κάτι θα κάνουμε. Θα δούμε. Έσταξε μιζέρια αυτή η κουβέντα. Τέλος πάντων. Τι. Δεν έχει μιζέρια. Ναι. Γιατί μέσα σε αυτή την κουβέντα εγώ κατάφερα.
Ναι. Να βρω πώς ακριβώς θα σε παγιδεύσω. Ωραία. Στο στα να δίχτυα, μου πεις, ναι, ναι, στα okay. δίχτυα αυτού που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Στο στέλνω ναι. τώρα στο Discord. Ο Χάρης δεν έχει ιδέα τι έρχεται. Α, ο καλεσμένος. Έχω βρει ένα άρθρο στις 9 Σεπτεμβρίου του 20 σε ένα site το οποίο έχει τον πιο ηλίθιο τίτλο στον κόσμο που λέγεται Best Life Online. Μισό λεπτάκι, γιατί η φωτογραφία σε ανάλυση 2x3 πίξελ ήταν σαν τη Δήμητρα Παπαδοπούλου που είχε μπει στην πρίζα, αλλά είναι μια δεν άλλη είναι γυναίκα. Αυτό. Όχι, είναι μια άλλη ναι, γυναίκα. Ναι, ναι, δεν είναι. Okay. Και λοιπόν, το έχει γράψει ένας αρθρογράφος, ο Bob Larkin, και το έχει ονομάσει 40 facts so funny they're hard to believe. 40 γεγονότα τόσο αστεία που είναι δύσκολο να τα πιστέψεις. Ναι. Και μάλιστα δεν έχει κάνει μόνο τη λίστα, έχει κάνει και δύο παραγράφους. Στο οποίο μας λέει, ξέρω εγώ, ξεκινάει ως εξής, ξεκινάει ότι... είναι δυνατόν, γιατί ένιωσε την ανάγκη σε μια λίστα με facts να ξεκινήσει με τη φράση «Δεν αρχίζεις τα αλήθεια να γερνάς μέχρι να σταματήσεις να μαθαίνεις». Και αυτό το είπε ο τιτάνας του software και δισεκατομμυρίουχος φιλάνθρωπος Bill Gates στο Time Magazine. Ναι, ναι, ναι. Ο και μετά, ο Πόρτας, ναι. Μετά λέει ότι εντάξει, αυτό δεν είναι αλήθεια μόνο για τους πλούσιους, ρε παιδί μου, και τα tech icons. Είναι αλήθεια γιατί κάθε πράγμα που μαθαίνεις μπορεί να αυξήσει την υγεία του εγκεφάλου σου και να σε κάνει και πιο χαρούμενο. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, λέει, θα προτιμούσε να κάνει skip το διάβασμα και να μείνει με τη διασκέδαση, το entertainment, και λέει turns out you can do both with some funny facts. Και ωραία. Μετά, αφού τελειώσει αυτό, που λέω εντάξει τώρα πόσο funny θα είναι αυτά τα facts. Δηλαδή είμαι έτοιμος να μάθω. Και εγώ είμαι περίεργος. Ναι, πραγματικά, δηλαδή σε φάση άμα αρχίσω και κατουράω από το γέλιο, δεν θα πω «Α, μου το είπε ο Bob Larkin». Μου το είπε. Με έχει προειδοποιήσει. Ναι. Γι' αυτό έχω φέρει μαζί μου ένα μπουκάλι. Όχι, okay. Α, όχι, όχι, όχι. Ναι. Και λέει, και συνεχίζει μετά γιατί θέλει, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά που λένε το drive the point home. Θέλει να τσιμεντώσει το επιχείρημά του. Μελέτες έχουν δείξει. Όταν ξεκινάει χάρη μου πρόταση με το μελέτες έχουν δείξει, ξέρω ότι αυτό που ακολουθεί είναι φάμιλο του, δεν είμαι ρεζιστής, αλλά είναι στο ίδιο στο ίδιο επίπεδο. Γιατί ή το αντίθετο, δεν έχει υπάρξει κάποια μελέτη αυτό. Ναι, ναι. Και ότι ξέρω εγώ πεθαίνει κόσμος εκτός μεθ, ας πούμε, ή ότι κολλάνε οι αστυνομικοί κορονοϊόν. Είναι αυτή η φάση. Είναι φοβερό το ότι μελέτες έχουν δείξει και μετά συνήθως οι μελέτες δείχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, μελέτες έχουν δείξει ότι στους ανθρώπους 75 με 78 ετών, αν τρώνε βρώμη, μπορεί να πάνε τελικά από χέσιμο. Δηλαδή, έτσι πάνε όλα αυτά. Αλλά αυτός θα κάνει μια δήλωση τόσο τσιμεντωμένη, ρε παιδί μου, τόσο μελέτες έχουν δείξει ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Έτσι. Και αυτό είναι hyperlink. Γι' αυτό έχουμε τόσους θανάτους στην Ελλάδα καθημερινά, γιατί δεν γελάμε αρκετά. Δεν γελάμε αρκετά. Αυτός είναι ο λόγος. Και μάλιστα έχει και hyperlink. Δηλαδή το πατάς αυτό και σε βγάζει στο NCBI και σου έχει paper. Το οποίο paper. Και γι' αυτό. Ναι, το οποίο paper λέει «Humor and laughter may influence health 4. Ναι. Humor and immune function». Δεν καταλαβαίνω. Το update. Ναι, και λέει «This is the final article in a 4-part series reviewing the influence of humor and laughter». Και λέω «Πω πω Χριστέ μου». Δηλαδή, έχει αξία βέβαια να το διαβάσει κανείς, φαντάζομαι. Αλλά ο Bob Larkin, Χάρη. Ναι. Και επειδή είμαστε στα αγγλικά τώρα, went out of his way για να μας πείσει ότι αυτά τα facts που θα διαβάσουμε είναι τόσο αστεία. Δηλαδή, Στέλιο, εγώ τώρα θα διαβάσουμε αυτά τα facts και θα νιώθω καλύτερα μετά. Αν τα διαβάσεις μόνο, γιατί διάβασα τα πρώτα 5 και δεν γέλασα. Και λέω εντάξει, πρέπει κάποιο είδους punchline. Okay. Πρέπει να φτάσω μέχρι το 1. Ωραία. Okay. Θέλω να πω ότι έχω βρει ένα καινούριο παιχνίδι. Ναι. Θέλω να πω πριν από αυτό το εξής. Κάνω ήδη ένα μεγάλο παιχνίδι και θα επιστρέφω λίγο πίσω στα νέα της εβδομάδας. Έχω βγάλει από το κινητό μου το Facebook, το YouTube Studio και το Twitter χθες. Ναι. Και έχω μειώσει πάρα πολύ το χρόνο που μπαίνω στο Facebook. Επίσης, έχω υποχρεώσει τον εαυτό μου πλέον να βαριέται. Δηλαδή, δεν ανοίγω το κινητό όσο περισσότερο μπορώ, γιατί είναι και δύσκολο, είμαι εκπαιδευμένος έτσι πολλά χρόνια. Όταν δεν έχω τι να κάνω.
ή παίρνω ένα βιβλίο ή κάνω γυμναστική ή απλώς βαριέμαι και κοιτάω το ταβάνι. Και αυτό, ή δεν κάνεις τίποτα. Ξέρω, ναι, αυτό που κάναμε όταν δεν είχαμε κινητά. Ακριβώς. Ναι. Και είδα μια τεράστια διαφορά στον ψυχισμό μου και στο πώς αντιλαμβάνομαι το σύμπαν πλέον. Και λέω να το συνεχίζω. Δεν ξέρω που θα με βγάλει. Ετοιμάζω και ένα βίντεο σχετικό. Αλλά το λέω ότι. Δηλαδή, χθες ήταν η μέρα που είπα θα μπω Facebook σήμερα για να δω τι γίνεται. Ναι. Και είναι, και κατάφερα να μαλώσω με έναν άνθρωπο. Είναι μαλώσω βασικά. Κατάφερα να είμαι αυστηρός στο Facebook γιατί δεν θέλω να σπάσω. Ήταν ένα άρθρο για τον Jordan Peterson, ρε παιδί μου, και μπήκαν μέσα διάφοροι έτσι με ένα φοβερό. Μια φοβερή, πώς το λένε. Ψυχολογία τύπου. Εντάξει, μωρέ, εμένα δεν με ενδιαφέρει κιόλα αν αυτά που λέει ο άλλος είναι 100% σωστά, αρκεί να τα λέει ωραία, πώς έτσι. Και ναι. Απάντησε σε αυτό. Θα σου προτείνω μερικούς ομιλητές που τα λέγανε πολύ ωραία. Ιησούς. Τα έλεγε πολύ ωραία, αλλά ήταν μάλλον ανύπαρκτο πρόσωπο. Μαρία Τερέζα. Τα έλεγε πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν βασανιστής ανθρώπων. Και Αδόλφος Χίτλερ. Ήταν ανύπαρκτο πρόσωπο. Αρνητής. Μητέρας Τερέζας. Αυτό. Και μετά, έτσι είπα, Αδόλφος Χίτλερ, λέω γιατί έτσι. Godwin's Law, ρε παιδί μου. Να, αυτό. Και αυτό φοβερό ομιλητή, λέω. Δεν τα έλεγε όλο σωστά, αλλά ενέπνευσε κόσμο. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί το είδα, έχει ένα beat σχετικό με αυτό το καινούριο half special του Ansari, του Aziz, που εντάξει, okay, και έχουμε συζητήσει και γι' αυτόν τον κωμικό, ούτε μένα με τρελαίνει ιδιαίτερα, ναι, ναι, okay. Αλλά τον παρακολουθώ τα special, θα τα δω ρε παιδί μου, okay, και εγώ από τη σειρά τον ήξερα, από το Parks and Recreation, από εκεί τον έμαθα εννοώ. Που έλεγε αυτό ρε παιδί μου, είχε ένα πολύ μικρό crowdwork στην αρχή και έλεγε ξέρω εγώ πόσο χρόνο περνάτε στα κινητά σας και τα λοιπά και λέει τι, εγώ προσπαθώ να το κόψω ας πούμε, εσείς τι μέτρα έχετε πάρει γι' αυτό ρε παιδί μου και κάνει μία ξέρω εγώ, έχω βάλει αυτό που σε προειδοποιεί ότι έχεις περάσει το όριο των ωρών που έχεις σετάρει για το Instagram ξέρω εγώ. Και κάνει, εντάξει, okay, ημίμετο. Δηλαδή, έστω και την ειδοποίηση και λες, φύγει από εκεί. Θέλω να συνεχίσω να βλέπω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι αυτές έχω βάλει ειδοποίηση να πιω νερό. Και απλά την αγνοείς, ξέρεις, αυτό το πράγμα που κάνεις, που δεν πολύ βοηθάει. Και ξεκινάει το beat και λέει ότι ναι, εγώ, ας πούμε, πέταξα το smartphone, ρε παιδί μου, και έχω γυρίσει πάλι στο flip. Ξέρεις, αυτό που ανοίγει με το τέτοιο. Γιατί αυτό. Άμα το έχεις εκεί το διάολο, ας πούμε, όλη την ώρα. Είναι το πρώτο πράγμα και το εύκολο που μπορείς να κάνεις. Να το σηκώσεις, ας πούμε, και να είσαι με την οθόνη του κινητού μέσα στη μάπα σου, ας πούμε, και να βλέπεις τοξικά πράγματα. Οπότε. Να το δείτε. Εγώ παρεπτόντως προτείνω συνέχεια μικρά Netflix. Κάνω μικρά Netflix corner μέσα στις. Πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις γιατί έχω μείνει πίσω. Τσεκάρετε το και στο Netflix το καινούριο του Aziz, γιατί είχε κάποιες καλές στιγμές μέσα. Και το στοιχείο της έκπληξης. Γιατί θα κάνω ένα spoiler. Ήταν ωραίο, δεν ξέρω βέβαια πώς έγινε αυτό, γιατί οι κάμερες υπήρχαν, αλλά ήταν ωραίο γιατί τον παρουσίασαν σαν ότι έχουμε ένα τελευταίο κωμικό έκπληξη που δεν ήταν να έρθει και ήρθε. Και ξέρεις, κάει ο Αζίς και γίνεται ο χαμός, ξέρω εγώ. Βέβαια, δύσκολο να μην παρατηρήσεις τις κάμερες που υπάρχουν, δεν ξέρω αν ήταν στημένο, αλλά έγινε κάπως έτσι τύπου. Ότι βγήκε, έχω να παίξω πολύ καιρό και μπήκε σαν τον κλέφτη μέσα ξέρω, στη σκηνή και έπαιξε μισή ώρα, ας πούμε, κάπως έτσι. Okay. Ήταν ωραίο αν ήταν και σκηνοθετημένο, δηλαδή. Okay. Okay. Πάντως, μπορείς να έχεις κάμερες και κάθε comedy club νομίζω μπορεί να έχει κάμερες για να τραβήξει και απλά λες στο κοινό ότι κοιτάξτε, θα τραβήξουμε. Δεν χρειάζεται να. Okay, δεν είναι απαραίτητο okay, δηλαδή καλά. Ότι επειδή έχεις κάμερες, θα βιουαζείς, μπορεί να τραβάει τους κωμικούς εκεί. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι ήταν comedy seller κιόλας, αν θυμάμαι σωστά. Να, το comedy seller έχει συνέχεια. Ναι. Το οποίο είναι ωραίο αυτό. Ναι, ωραία. Είναι ωραίο που μπορείς να έχεις το set σου, ας πούμε, και να το ανεβάσεις, για παράδειγμα. Καλή φάση. Αλλά στον δρόμο που χάραξε Ανατολίτης, εγώ είμαι μαζί σου. Δηλαδή με. Ναι, θα σου πω τα αποτελέσματα. Στιγμή, ναι, έχω διάφορες σκέψεις που το αφορούν γενικά γύρω από το θέμα. Επειδή διάβασα και ένα βιβλίο το οποίο θα το προτείνω και σε κάποια φάση στο YouTube. Όχι τώρα, γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Και έχουμε, μην ξεχνάς, έχουμε τα 40 facts που ναι, θα. Ναι, δεν τα ξεχνάω. Θα κατουρηθούμε στο γέλιο, έτσι. Ναι, και πέρα από αυτό, μάλλον θα κατουρηθούμε γιατί έχω φροντίσει να προσαρμόσω το άρθρο και δεν είναι ότι είμαι αστείος. Ναι. Αλλά είμαι. Είναι η δουλειά μου. Αλλά όχι. Εντάξει, πλάκα κάνω. Νομίζω ότι είπες ότι πρέπει να κατουρίσω τώρα αυτό. Όχι, όχι. Ότι ούτως ή άλλως θα συνέβαινε εκτός του γέλιου. Αν προκύψει κάτι. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορώ να μην είμαι στα social. Λόγω δουλειάς και φάση που δεν κάνω παραστάσεις, μετά οι αλγόριθμοι θα μας ξέρεις. Και αυτό που κάνω είναι. Είναι και το μόνο πρόμο που μπορείς να έχεις ως κωμικός, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν ναι, ξέρω μέχρι για άλλες ιδιότητες, αλλά ναι, ναι. Ναι, στο κοινό μου δηλαδή, ναι, μέχρι να μεγαλώσει ας πούμε, η αναγνωρισιμότητά μας τόσο που να μπορούμε να είμαστε στις εφημερίδες.
και να έχουμε αυτό το κοινό. Αν υπάρχουν εφημερίδες. Ναι, όλο αυτό ρε παιδί μου. Να έχεις ένα άρθρο σε ένα μεγάλο μηντιακό site ρε παιδί μου που να λέει ότι ξεκινάς παραστάσεις και τέτοια. Νομίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό το ίντερνετ είναι βασικό. Οπότε έχω βρει έναν τρόπο να ποστάρω από εδώ και από εκεί, αλλά χωρίς να περνάω χρόνο μέσα. Ναι, και okay. Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα στα facts. Προτείνω το εξής. Να κάνουμε τα δύο πρώτα να τα κάψουμε για να δείξουμε στο κοινό ότι δεν είναι τόσο αστεία. Βλέπω το πανεπιστήμιο στο πρώτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, ναι, διαβάζω εγώ το πρώτο και εσύ το δεύτερο. Ωραία. Κοινό. Το πρώτο είναι ότι το Supreme Court στο USA έχει το δικό του γήπεδο, το οποίο έχει λέει και ένα εκπληκτικό ψευδώνυμο. Έχει γήπεδο μπάσκετ μέσα. Ναι. Και λέει το ψευδώνυμο του, το παρατσούκλι του. Ναι, το μαντέψατε σωστά. The highest court in the land. Γιατί το court είναι και το δικαστήριο. Ναι. Και επειδή το Supreme είναι και Court το γήπεδο μπάσκετ. Είναι και το γήπεδο μπάσκετ. Καταλάβατε τι έγινε εκεί. Οπότε επειδή είναι το Supreme Court, είναι και το Supreme Court. Ωραία. Εγώ να πω ότι ήδη νιώθω χειρότερα από αυτό το αστείο. Δηλαδή ήδη πέσαμε από το νούμερο 1. Δηλαδή είναι βασικός κανόνας κωμωδίας ότι ξεκινάς δυνατά, ας πούμε. Ναι. Και εδώ μας απογοήτευσε full το πρώτο fact, αλλά οκ. Okay. Ναι. Θες να διαβάσω εγώ το δεύτερο, δηλαδή. Θες να το πάμε έτσι. Ναι. Ας ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ναι. Τώρα μου θυμίσει ένα άσχητο βιντεάκι, αλλά δεν θα πω ποιο, είναι μέσα στο μυαλό μου αυτό. Λοιπόν, η Walmart, που είναι έτσι μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στην Αμερική, έχει μικρότερο ρυθμό αποδοχής από το Harvard. Εννοεί, φαντάζομαι, πόσους ανθρώπους δέχεται, ας πούμε. Ναι. Το acceptance. Ναι. Okay. Πόσους ανθρώπους δέχεται σε σχέση με το Harvard. Δηλαδή το Harvard είναι δύσκολο να μπεις, γιατί έχει ένα 4,5% πιθανότητα, ας πούμε, να μπεις στο Harvard. Να τα καταφέρεις, ναι. Αλλά το Walmart έχει 2,6 για να πας ως εργαζόμενος. Ποιος είναι μάγκας τώρα, δηλαδή, αυτός που δουλεύει στο Walmart ή αυτός που μπήκε στο Harvard, να ξέρουμε. Και η τελευταία πρόταση είναι η τέλεια. Που λέει... Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι αυτή η σύγκριση δεν τη λες και αλάνθαστη, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι ένα πολύ αστείο γεγονός. Μα πού το σκέφτηκε? Φοβερό. Τι συμβαίνει, τι βρήκες? Sorry, κόλλησα. Εν τω μεταξύ βλέπω πάνω το site και γράφει best life. Όχι καθόλου, τη χειροτέρευσες κατά 13% και αυτό είναι fact αυτή τη στιγμή. Οπότε ήμουνα καλά και τώρα έχει χειροτερεύσει κατά 13% με αυτά τα facts. Γι' αυτό τι σκέφτηκα. Είμαστε ακόμα στο 2. Γι' αυτό τι σκέφτηκα. Λοιπόν, ναι, okay. Ο ένας διαβάζει το fact στον άλλον. Και μετά ναι. Ο άλλος πρέπει να δικαιολογήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιώντας αναγκαστικά ένα από τα 4. Καπιταλισμός, φεμινισμός, ελευθερία λόγου και political correctness, αλλά χωρίς να βγάζει νόημα. Ναι, καλά, σίγουρα δεν θα βγάζει νόημα. Στο Μελάντα Φράουλα, είμαστε, καλώς ήρθατε. Οπότε, γράψε αν θες να το κάνουμε με ζάρι, μήπως. Κάτσε πάνω να φέρω ένα ζάρι τετράπλευρο. Μισό, έρχομαι. Περίμενε. Ακόμα χειρότερο. Περίμενε, θα φέρω ζάρι τώρα. Τη πουτάνα θα γίνει. Εκτός αν θες να προσθέσεις άλλα 2 σε αυτά και να φέρω εξάπλευρο ζάρι. Πάρα φέρω τα ζάρια μου, εσύ αποφάσισε τι θα κάνω. Ναι, okay. Μίλα στο κοινό, έρχομαι. Ωραία, μέχρι να έρθει ο Στέλιος, εγώ σκέφτηκα ήδη 2 ακόμα λόγους που θα μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι. Ο ένας είναι πολιτικός, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, χωρίς λόγο τώρα αυτό μου ήρθε στο κεφάλι. Δεν είναι ότι κλείνω προς μία πλευρά ή άλλη, απλά το βρίσκω σαν σουρεάλ και ηλίθιο λόγο να υπάρχει στο παιχνίδι. Και ο άλλος είναι, λοιπόν, φταίει ο καιρός. Ωραία. Έχω. Εδώ εξηγούσα στο κοινό τις δύο προσθήκες που έκανα. Ναι. Α, έκανες, δηλαδή, ποιες είναι? Έκανα δύο προσθήκες, αυτό εξηγούσα για να περάσει η ώρα. Γράψα το φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, τέλειο λόγο. Okay. Και το φταίει ο καιρός. Ωραία. Ο καιρός. Ωραία. Είναι τα δύο πράγματα που μου ήρθαν στο κεφάλι, ωραία, πρώτα, χωρίς να σκεφτώ καθόλου. Θα τα αριθμίσω. Okay. Ωραία. Και εγώ έτσι έκανα. 1. Καπιταλισμός. 2. Φεμινισμός. 3. Ελευθερία λόγου. 4. Correctness. 5. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και 6. Ο καιρός. Καλά, εδώ χωράει και να φταίει ο ΟΤΕ. Αλλά... Θες να βάλουμε και το COVID. Έχω 8 πλευρο ζάρι. Αν βάλουμε COVID, θα πρέπει. Ναι.
Να βάλουμε άλλο ένα. Οπότε θες να βάλουμε ΟΤΕ και COVID. Ωραία, ωραία. ΟΤΕ και φταίει και η COVID. Η COVID-19. Ωραία. Οπότε παίρνω ένα οκτάπλευρο ωραίο έτσι see-through γαλάζιο ζάρι. Ναι, ναι, ναι. Τα ακούς. Γιατί είσαι gamer. Εσύ, εδώ έχει και counter για το Magic. Τέλος πάντων. Ωραία, μπορεί να χρειαστεί. Για να μετράς τη ζωή, τα life. Ναι, ναι, ναι. Και το καταλαβαίνεις γιατί τα ζάρια έχουν άθροισμα, οι απέναντι πλευρές τους έχουν άθροισμα όσο είναι το μέγιστο του ζαριού και το ελάχιστο του ζαριού. Δηλαδή το 20 πλευρό έχει άθροισμα 21 κάθε πλευρά. Και αυτά πας να τα αθροίσεις και βγάζει, ξέρω εγώ, 19, 32 και τέτοια. Και λες, οκ, okay, το 32 υπερβολή. Και κάτι δεν πάει καλά. Και τελικά είναι, ναι, είναι για να μετράς κάτι άλλο. Αυτά. Fun facts. Λοιπόν. Οπότε, θέλεις να ρίξω και επειδή είναι 40 τα facts, θέλεις να ρίξω. Και ζάρι για το πιο fact. Ζάρι για το πιο fact. Ναι, ναι, ναι. Ζάρι για το λόγο. Ωραία. Που, παίρνω ναι. 4 δεκάπλευρα θα πάρω. Ωραία. Χαμός θα γίνει. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ένα δεκάπλευρο. Δύο. Να πούμε ότι σήμερα χορηγός της εκπομπής είναι τα ζάρια. Δεν ξέρω πού τα έχει βρει όλα αυτά τα ζάρια. Έπαιζα. Λοιπόν. Α. Πάμε. Μπαρμπούτι με δεκάπλευρα. Έλα. Ρε, λοιπόν. Πάμε για το fact. Το fact, but. Τι είναι αυτό. Α. Και πώς ξέρουμε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν είναι στημένο το. Γιατί δεν έχω κανένα το συμφέρον. Το ρίξιμο του ζαριού. Ε? Δεν έχω κανένα συμφέρον από αυτό. Ναι, οκ, okay, εντάξει, μας έπεισες τώρα. Το 10. Ξέρω, τα συμφέροντα πίσω από τα ζάρια, πες. Το 16. 16. Θες να το διαβάσω εγώ ή εσύ. Διαβάζω εγώ και εσύ δικαιολογείς με το. Ωραία, δεν το λέω. Για να το διαβάσω okay. πρώτα. Η Βασίλισσα, okay. το fact 16, είναι το. Δεν μ' αρέσει που γελάς πάντως. Οκ, okay, λοιπόν. Η Βασίλισσα είναι total wedding crasher. Δηλαδή, σκάει μύτη αναπάντεχα σε γάμους. Σε γάμους. Αν προσκαλέσεις τη Βασίλισσα της Αγγλίας στο γάμο σου, ακόμα και αν δεν είσαι βασιλική οικογένεια ή αίμα, ωραία, υπάρχει μια περίπτωση που θα μπορείς να κάσει μύτη έτσι κι αλλιώς. Γιατί το έκανε ήδη σε ένα ζευγάρι στο Μάντσεστερ το 2012. Οκ, okay, και επειδή έσκασε σε ένα γάμο το 2012, τη βγάλανε wedding crusher που δεν την έχουμε δει έξω από γάμο της βασιλικής οικογένειας, ας πούμε έτσι. Τώρα, εσύ θα πρέπει και να το δικαιολογήσεις ναι. όλο αυτό. Ναι. Με βάση αυτό που είπες τώρα, γιατί έχει σημασία, γιατί σου είχε το νούμερο 8 που είναι η COVID. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, όπως ξέρουμε η Βασίλισσα είναι περίπου 132 ετών. Okay. Φέτος νομίζω έθαψε και τον άντρα της και είναι η τελευταία που έχει μείνει νομίζω σε αυτήν την ηλικία να ηγείται ενός έθνους θα πούμε, γιατί είναι και εκτός ναι, UK. Ναι. Ωραία. Οπότε, τι γίνεται τώρα. Η Βασίλισσα δεν ήταν wedding crusher. Ωραία. Και δεν ήταν wedding crusher για το λόγο ακριβώς ότι ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία και πρέπει να προσέχει, υπήρχε ο COVID, οπότε το είχε κόψει λίγο. Αλλά μετά, πάλι λόγω του COVID, γνώρισε τον Boris Johnson που είναι και πρωθυπουργός, όπως όλοι ξέρουμε, της Αγγλίας, okay? Και ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει σε όλα τα πάρτι και επειδή δεν ξέρανε από. Τι θα ήταν αυτό το πάρτι που θα πηγαίνανε, έρχεσαν και σκάγανε σε γάμους, σε κηδείες, σε παιδικές χαρές, σε γλέντια που είχαν ελληνικά οι ομογενείς στην Αγγλία, ξέρω εγώ κτλ. Κλασική. Σε stand-up παραστάσεις Έλληνων κομικών που πηγαίνουν και παίρνουν στο Λονδίνο. Άρχισε να κρασάρει τα πάντα με Boris Johnson, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Boris Johnson έχει κάνει πιο πολλά COVID πάρτι ναι. και από ό,τι εγώ έχω πάει σε πάρτι στη ζωή μου γενικότερα. Οπότε. Λόγω COVID η Βασίλισσα έχει γίνει όχι απλά wedding crusher, έχει κρασάρει όλα τα events που υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό. Κλασική μαλακισμένη συμπεριφορά Βασίλισσας. Ναι τώρα, εντάξει. Από το σκάκι την ξέρουμε κιόλας. Α, μπράβο. Πάει όπου θέλει. Ό,τι να όπου είναι, θέλει κάνει. Όπου θέλει κάνει, καλά. Διαγώνια πάνω κάτω, αλλάζει ξέρω εγώ. Είναι πιόνι, γίνεται Βασίλισσα, ό,τι κουστάρει κάνει. Okay. Είναι Βασίλισσα, γίνεται πιόνι, δεν υπάρχει στους κανόνες, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει η εξήγησή σου. Ναι. Εντάξει, μέχρι να βρει δηλαδή του κανόνε για το σκάκι. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Σου δίνω ναι. Τι είναι, δεν είναι. Δεν έβγαλε ιδιαίτερο νόημα, λέω, αλλά οκ, okay, εντάξει, καταλάβατε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Όχι, έβγαλε. Εγώ νομίζω είμαι full
Δηλαδή δεν έχω άλλη απορία. Στη ζωή εγώ μου. Εγώ την έχω δει και στο ψηρί δηλαδή σε πάρτι. Γι' αυτό σου λέω. After party από γάμο, ναι. Σε γνωστό ξενοδοχείο. Ωραία. Στο 7ο. Σε αυτό που τρύπωσε η Βανδύ με τον τέτοιο. Το εδώ, στο Ελλάδα. Στο γνωστό ξενοδοχείο. Ένα τρύπωσιο. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι τη Βασίλισσα, ναι. Σε ξενοδοχείο να ακούει αυτό το τραγούδι. Θες να βάλεις random number generator εσύ και να μου πεις ή θες να ρίξω ζάρια. Όχι, ζάρι, θα το πάμε παραδοσιακά τώρα. Αφού το ξεκίνησε έτσι. Δεν θέλω να αλλάξει τη διαδικασία. Αυτή η διαφανής και, ξέρεις, αντικειμενική και... Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, είναι 16 και 9, 25. Ωραία. 25. Ναι. Δεν ρίχνω ζάρι, πάω στο 25. Ωραία. Μου το διαβάζεις. Και αφού μου το διαβάσεις γιατί... και μου πεις τώρα, ρίχνω το οκτάπλευρο. Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, αναφέρεται το 25 mm-hmm. μετά από αυτό το μήνυμα εγκεφαλικό που έπαθα και προσπαθούσα να καταλάβω το όνομα. Α! Προσπαθούσα να καταλάβω ποιο είναι το όνομα. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, το ξέρω σαν φάτσα, αλλά δεν ήξερα ότι έχει δύο επίθετα, ας πούμε. Neil deGrasse Tyson, διαβάζεται. Ναι, Neil deGrasse Tyson, λοιπόν, έχει ένα μονοπάτι καριέρας. Μ' αρέσουν αυτές οι απευθείας. Μεταφράσεις. Οι απευθείας μεταφράσεις από αγγλικά σε ελληνικά. Όπως σκεφτόμουν ένα ηλίθιο τώρα ότι, ξέρω εγώ, έπεσα στον έρωτα. Τύπου, ξέρεις, που λέμε fall in love. Ναι. Το ερωτεύτηκα, έπεσα στον έρωτα. Τέλος πάντων, ο Neil deGrasse Tyson, λοιπόν, έχει ένα μονοπάτι καριέρας. Το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς ποιο είναι, ούτε να μαντέψεις. Ωραία. Και λέει λοιπόν το fact ότι όσο ήταν απόφυτος στο σχολείο, στην τελευταία χρονιά, ξέρω εγώ, ο αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα να γίνει stripper για να κερδίζει έξτρα χρήματα. Εν τω μεταξύ έχει link σε σύνδεσμο, έχει link... Το οποίο σου εξηγεί μάλλον τι είναι stripper για λεφτά. Όχι, είναι ένα βίντεο. Προφανώς δεν ξέρουμε. Με τη συνέντευξή του. Είναι η πηγή του fact. Είναι ο Neil deGrasse Tyson που κάνει το stripper. Mm-hmm. Δεν πάτησα πάνω. Ήξερα ότι είναι παγίδα. Οπότε, λέει ότι πήγε σε ένα κλαμπ και παρατήρησε εκεί τους χορευτές που κάναν το performance τους. Ποιο τραγούδι είναι στο τραγούδι Great Balls of Fire, με αυτή τη φοβερή προφορά που ναι, μόλις αλλά είναι ξεστόμησα. Great Balls of Fire και χορεύουνε ναι, δηλαδή... Andres Stripper, Great Balls. Ναι, 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 δηλαδή τις... Τα μεγάλα φλογερά αρχίδια. Το είπες πιο λαϊκά, θα έλεγα οι τεράστιες μπάλες της φωτιάς. Που όχι, θα μπορούσε να είναι και τίτλος στο Harry Potter, άνετα. Μαλακά, σκέψου λίγο ένα στριπτιτζάδικο στην Εθνική Οδό που να λέγεται «Τα μεγάλα φλογερά αρχίδια». Θα πήγαινα. Θα πήγαινα από περιέργεια σίγουρα, 100%. Δηλαδή, αν ήμουνα μέσα... σε ασθενοφόρο και ήταν κάτι, μου είχε τύχει κάτι επίγον, θα έλεγα σταματήστε εδώ πέρα, πρέπει να σταματήσουμε να μπούμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Πραγματικά θα το λέω αυτό. Τώρα, εγώ φταίω άμα γίνει τίτλος επεισοδίου «Τα μεγάλα φλογερά αρχίδια», αλλά βρω τρόπο να γίνει sensor για να μην φάμε μπάν από παντού. Βάλε τις μπάλες της φωτιάς. Οι πολύ σημαντικές μπάλες της φωτιάς. Άμα είναι να ταιριάζει με τους τίτλους Μαρμελάδας, πρέπει να είναι μπάλους σημαντικούς φωτισμούς, ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, οκ. Okay. Φώτιους. Λοιπόν, ρίχνω ζάρι. Πρέπει να το εξηγήσω. Ρίξτε ζάρι. Λοιπόν, πρέπει να το εξηγήσω με βάση τον ένα, καπιταλισμό. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Neil deGrasse Tyson, όταν ήταν φοιτητής στην Αμερική, ωραία, ήξερε ότι πρέπει να πάρει δάνειο. Γιατί έτσι σπουδάζουν εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει το δημόσια δωρεάν παιδεία. Εντάξει, γιατί ο υπόλοιπος μισός πλανήτης που το έχει είναι όλοι κομμουνιστές. Οπότε αν θες να είσαι γνήσιος Αμερικανός καπιταλιστής, πρέπει να χρεώνεις τα πάντα. Τον αέρα, το νερό και τις σπουδές. Για να ζήσεις το όνειρο που λέμε. Ακριβώς. Να έχεις το δικό σου σπίτι, το δικό σου αυτοκίνητο. Γιατί... Και αυτό, και μετά να πεθάνεις. Άκου τώρα τη λογική. Αν ο Neil deGrasse Tyson δεν τα καταφέρει, σημαίνει ότι τζάμπα σπούδασε να γίνει αυστροφυσικός και δεν έπρεπε να το είχε κάνει εξ αρχής. Άρα, εξ αρχής δεν έπρεπε να είχε χρεωθεί. Άρα αυτό φταίει. Οπότε, καταλαβαίνοντας, σε κάποια φάση συνειδητοποιώντας ότι αυτό φταίει, σου λέει εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Τι έχω πάνω μου. Τι έχω πάνω που μπορούν να μου πάρουν. Και σκέφτεται. Great balls of fire. Ναι.
σκέφτεται τα ρούχα. Αλλά αυτό που, αυτό, αν να μου πάρουν τα ρούχα, θα τα βγάζω εγώ. Εντάξει. Μπράβο. Θα τα βγάζω εγώ από μόνος μου και θα έρχονται να με βλέπουν. Και πήγε μια φορά σε ένα κλαμπ. Και είδε εκεί να. Great balls of fire. Αυτό. Και να. Είδε εκεί λοιπόν τα μεγάλα φλογερά αρχίδια. Και είπε να σου πω κάτι. Μεγάλα φλογερά, great balls of fire όμως, είναι και αυτά που πέφτουν από τον ουρανό. Σωστά. Έτσι. Και μπορούν να μας καταστρέψουν. Οπότε εκεί. Εκεί λέει. Αν προσέξεις το factor, λέει. Tyson left immediately. Ναι. Γιατί του ήρθε η ιδέα να πέφτουν οι μετεωρίτες και ήξερε πλέον τι θα γράψει στη διπλωματική του. Έπρεπε να μετρήσει, όπως είδαμε στην ταινία Don't Look Up, ας πούμε. Άρα, yeah, okay. Πού καταλήγουμε? Ο καπιταλισμός φταίει που είναι αστροφυσικός. Γιατί με το άγχος του να μην του πάρουν και τα τελευταία ρούχα, σκέφτηκε ένα εναλλακτικό μονοπάτι καριέρας, το οποίο εν τέλει, από μια τυχαία στιγμή, όπως συμβαίνει σε όλα τα τυχαία μεγάλα άτομα του πλανήτη, του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει ένας καλύτερος αστροφυσικός. Έτσι, άμα σπουδάζε τζάμπα, δεν θα το έχει αυτό. Άντε, μπράβο. Τώρα θα προσπαθούσε ακόμα να βγάλει το φυσικό. Θα κάνει 8 χρόνια. Χειροκροτάω, έχω μείνει άλαλος. Έτσι, μπράβο. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερή φωτογραφία, γιατί θα μπορούσε να είναι αστροφυσικός τρίπερ, όπως έχει ντυθεί. Ναι, άνετα. Και η διπλανή δείχνει λίγο προς, δείχνει λίγο προς τον καφάλο του, ναι. Ύποπτη, ναι. Ναι. Και φοράει ένα κοστούμι, ας το πούμε, εντάξει, είναι σε κάποια, στα Emmys από ό,τι βλέπω, και από μέσα φοράει ένα vest το οποίο είναι το σύμπαν, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να είναι και φορεσιά σε strip club, ας πούμε. Ναι, μάλλον. Σίγουρα σε ένα strip club όπως το Great Balls of Fire, okay. Εβάν. Όπως το βλέπω εγώ. Είσαι έτοιμος. Okay. Με έπεισες πάντως, ναι. Δεν είμαι έτοιμος, αλλά πάμε. Α, οκ, οκ. Σε έπεισα όμως. Με έχεις πείσει ότι φταίει ο καπιταλισμός για αυτό που συνέβη στον Neil deGrasse Tyson. Τώρα. 23. Ναι. 23, είμαστε πολύ κοντά. Χάρη. Ναι. Δεν θέλω να σε σοκάρω. Ρίχνω και το οκτάπλευρο. Τέλεια. Αλλά. Υπάρχει μια γέφυρα. Υπάρχει μια γέφυρα. Είναι πού είναι το Great Balls of Fire? Δίπλα. Είναι, sorry, αλλά. Ναι. Τι είπε. Τι είπε η μία άκρη του Ισθμού της Κορίνθου στην άλλη? Έλα, πες. Κοίτα τι σου γέφυρα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από το κοινό για αυτό το αστείο. Είναι πολύ πρωί για σας. Μπήκε στο top 3 σίγουρα. Ναι, έχεις μαλακίας. Λοιπόν, υπάρχει μια γέφυρα για σκίουρους. Και λέει ότι μια πόλη στην Ουάσιγκτον έχει μια γέφυρα που βρίσκεται πάνω στην κορυφή ενός δέντρου, πάνω από έναν δρόμο, ο οποίος είναι εξαιρετικά έτσι πολύ άσχολος. Και περνάει συνέχεια κόσμος. Δεν είναι πολύ άσχολος ο δρόμος. Είναι, πώς το λένε, έχει κίνηση. Ναι, έχει κίνηση, εντάξει. Δεν είναι ότι έχει πολλές δουλειές, ας πούμε. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Είδα τον busy. Είναι, αλλά μου αρέσει, γιατί ήταν απευθείας μετάφραση αυτό που έλεγα πριν. Έπεσα στην αγάπη. Κοίτα, είναι ο λόγος που υπάρχουν διερμηνείς. Αυτό η δική μου μετάφραση. Λοιπόν, και λέει ότι. Αλλά να πούμε ότι η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε διερμηνείς. Παρόλο που έχουμε κάνει πάρα πολλά τέτοια διερμηνευτικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτή η γέφυρα πάνω από αυτόν τον δρόμο με την πολλή κίνηση είναι αρκετά μεγάλη για να περνάνε οι σκιούροι. Αλλά όχι, ξέρω, και άλλα ζώα. Και λέγεται The Nutty Narrows Bridge. Πάλι πέσαμε στην κατηγορία αρχίδια. Ναι, that's undeniably funny. Το γράφει αυτό. Undeniably funny. Θέλω... Καταρχάς, ναι. Πέθανα στο γέλιο. Γι' αυτό έκανες μια παύση. Συγγνώμη, ναι. Ναι. Έκανα μια παύση και να γελάσω. Δώσε μου λίγο χρόνο να γελάσω. Γελάω τώρα εγώ από μέσα μου, okay, το δουλεύω, το βγάζω λίγο από το σύστημά μου, σταμάτα, τώρα το θυμάμαι, okay. Πάμε, το παραδέχτηκα ότι είναι αστείο, undeniably αστείο κιόλας, δηλαδή δεν μπορώ καν να το αμφισβητήσω το γέλιο που έριξα, και μπορούμε να προχωρήσουμε στη ρήψη του ζαριού ή την το έριξες ήδη. Λοιπόν, όχι, το έχω ρίξει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι... Προφανώς και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, λοιπόν, ήταν ένα έργο που το είχαν σχεδιάσει ακόμα επί ΠΑΣΟΚ, καταρχάς, εντάξει, μέσα στη Βουλή τότε την ελληνική και την αμερικανική υπήρχαν σκιούροι, υπήρχαν σκιουράνθρωποι,
Ωραία, οι οποίοι ζούσαν κανονικά. Δηλαδή ήταν πριν του αβράνθρωπου, αν του γνωρίζει, που είναι λίγο κάτι πιο πρόσφατο. Κάτι έχω ακούσει. Ναι, 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 ναι. Υπήρχαν και σκιουράνθρωποι, οι οποίοι ας πούμε είχαν. Στην Αμερική σε εκείνο το σημείο είχαν θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Δηλαδή αυτός ο δρόμος ας πούμε ήταν τόσο πολύ άσχολος που δεν είχε καν προνοήσει να κοιτάει για σκύρους πριν περάσουν τα μάξια από εκεί. Ναι. Ήταν τόσο ας πούμε busy road. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν έγινε κάποια κίνηση, είχε γίνει επί Πασόκ αυτό στην Ελλάδα. Είπαν εκεί στην Αμερική έχουν πρόβλημα να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο από εδώ που δεν βγάζει κανένα νόημα για την Αμερική να χτιστεί μια γέφυρα ώστε να περνάνε ελεύθερα το είδος αυτό των σκιουράνθρωπων, έτσι, και τα λοιπά. Ή και σκιούρι σκέτο, χωρίς να είναι υβρίδιο με άνθρωπο. Προφανώς το Πασόκ πήρε τα λεφτά για αυτό το έργο, δεν έγινε ποτέ. Έγιναν όμως τα σχέδια για το έργο. Και μετά έρθει η σειρά, ξέρεις, μετά πέρασαν τα χρόνια, έρθει η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είχε αναλάβει ταυτόχρονα να φτιάξει και το μετρό στην Αθήνα, ναι. Ξέρεις, να γίνουν όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί κτλ. Υπήρχε, ας πούμε, η αντιπολίτευση που τους έλεγε: παιδιά, ναι, αλλά με τη γέφυρα εκεί στην Ουάσιγκτον, τι θα γίνει, σκοτώνονται οι άνθρωποι μας, οι σκιουράνθρωποι μας, βασικά κάθε μέρα. Και λέει: όπου έχετε δίκιο, ξέρω εγώ, sorry, λάθος, θα το δρομολογήσουμε, θα το κάνουμε. Εντάξει. Και έρχεται τώρα λοιπόν η καινούργια μας κυβέρνηση και λέει: παιδιά, δεν κάνατε τίποτα. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε 2022 και σκοτώνονται σκύρι τζάπα στην Ουάσιγκτον, στην οδό Μπενάκη 64. Ναι. Έβαλα και αριθμό γιατί εκείνη το σημείο έχει κάτι εκκλησάκια για σκύρους που είναι ορθόδοξοι και είναι εκεί πέρα. Δεκτό, το σημείο που σκοτώνονται σκύρι. Ναι, ναι, ναι. Και είπαν ότι κάτι πρέπει να γίνει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πράγματα αυτά κτλ. Κτλ. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο όπου ο Τραμπ το πήρε πάνω του και επένδυσε όλα τα λεφτά που είχε να επενδύσει για το τείχος των Μεξικανών, επειδή του βγήκε λίγο μεγάλο το έργο και δεν προλάβαινε. Έφτιαξε μια γεφυρούλα εκεί πέρα μέσα σε μία μέρα. Εντάξει. Ωραία. Τώρα δηλαδή πριν αλλάξει κυβέρνηση, πριν κάνα χρόνο ας πούμε. Προς το τέλος της θητείας τέλος πάντων και έφτιαξε, επειδή και αυτός είναι σαυράνθρωπος και ένιωσε λίγο έτσι ότι είναι brother με τους σκιουράνθρωπους κτλ. Καταλαβαίνω. Λέει, ωραία παιδιά, πριν φύγω σας κάνω ένα δώρο. Ωραία, σας κάνω ένα δώρο και σας φτιάχνω μία γέφυρα για να περνάτε και να είστε ασφαλείς. Πάρα πολύ έτσι, καλό. Και έγινε. Πάρα πολύ καλό. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσεις μέχρι εκεί. Ναι. Ούτε και ο Τσίπρας. Ούτε σκιούρι που περνάνε. Ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Και σε καμία περίπτωση. Περίμενα θα μείνουν στη μέση του δρόμου. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τη φαντασία του Χάρη, ασμουριόμενη. Όχι, εντάξει. Ναι, η αλήθεια μου πήρε λίγο, αλλά νομίζω ότι είπα την ιστορική αλήθεια. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση μομφή αυτό. Η τράπεζα, είπα. Άστο γάμα το. Αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση μομφή αυτό για αυτό που σου συνέβη. Όχι, όχι. Είσαι έτοιμος για το επόμενο? Είμαι, ναι. Ωραία, άρα σου βάζω και μια βαθμολογία. 11 στα 10. Δηλαδή πήγες 11 στα 10, above and beyond. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, ρίχνω. Ρίξε μια ζαριά καλή. 29 έχει βγει εδώ, αλλά αν θες, περίμενε για να φτάσουμε και λίγο προς το τέλος. Α, 37. Έλα. 37. Ναι, ναι, πάμε με το 37, γιατί έτσι να πάμε και προς τα κάτω. Λοιπόν, το 37 είναι το εξής. Ευτυχώς έχει, εδώ ας πούμε πριν είχαμε 4 επίθετα, τώρα έχουμε ένα. Λέει λοιπόν το 37 fact, funny fact για να είμαι ειλικρινής, ότι ο Ναμπόκοφ, ο οποίος είναι ένας Ρώσος συγγραφέας, ναι. Μάλλον είναι αυτός που επινόησε τα emoji. Ναι. Το 1969, ότι αυτός εφήβρε την ιδέα να υπάρχουν τα emoji που γελάνε, τα emoticons και όλα αυτά το 1969. Okay. Επειδή κλικάρω στην πηγή, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον αυτό. Okay. Αλλά καθόλου αστείο. Καθόλου, απλώς αν αυτό έγινε το 69, ο Ναμπόκοβ ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Τέλεια. Ο Βλαδίμηρος, ναι. Όχι, περίμενε. Όχι, στη Ρωσία ζούσε αυτός. Γεννήθηκε στο Σεν Πίτερσμπουργκ και ήταν... Ρωσία, κέντρο δηλαδή, Αγία Πετρούπολη. Ναι. Και...
Αλλά μπορεί να ήταν και υποψήφιο για Νόμπελ, τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα. Πρέπει... Αλλά το πιο σημαντικό που είχε κάνει είναι ότι. Ναι, τα emoticon. Ναι. Πρέπει να το δικαιολογήσω. Okay. Λοιπόν. Τρία. Ελευθερία λόγου. Να το. Λοιπόν. Ο Ναμπόκοφ, όπως ξέρουμε όλοι. Δεν έχω ιδέα. Ο Ναμπόκοφ, λοιπόν, έγραψε τα πρώτα του νέα μυθιστορήματα στα ρώσικα. Εντάξει. Γιατί φαντάζομαι το λες επειδή ήταν στη Ρωσία ίσως. Όχι, τα έγραψε στα ρώσικα γιατί το διαβάζω από τη Wikipedia και μάλιστα ζούσε και στο Βερολίνο. Ωραία. Και μετά μετακόμισε στην Αμερική και άρχισε να γράφει τα αγγλικά ο άνθρωπος. Και έγινε και Αμερικανός πολίτης το 1945. Okay. Αλλά με τη γυναίκα του επέστρεψαν στην Ευρώπη το 1961 και έμειναν στο Μοντρό στην Ελβετία. Φτωχός. Τώρα, έχει γράψει τη Λολίτα. Το 1955, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοντέρνα μυθιστορήματα, τα 100 καλύτερα λέει εδώ, το 2000, σε μια λίστα του 2007. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε το 1899 σε μια πλούσια οικογένεια της Russian, πώς λέγεται αυτό, ήταν ευγενής μωρέ η δική του. Ναι, αστική ας πούμε. Ναι. Και, αστική κοινωνία της Ρωσίας. Και αυτό γιατί είχε και ρίζες, λέει, στο 14ο αιώνα με τον πρίγκιπα, έναν τάταρο πρίγκιπα. Εντάξει, τάταρος. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, εδώ βλέπουμε. Κελάμε τη λέξη τάταρος, γιατί μου λύθει. Ναι, okay. Το 1917, στην Επανάσταση του Φεβρουαρίου, ο πατέρας του Ναμπόκοφ έγινε γραμματέας του Russian Provisional Government. Ναι. Ωραία. Για να φέρει μετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση η οικογένεια έπρεπε να φύγει για την Κρυμαία. Okay. Και μετά μετακόμισαν εντελώς, πήγανε στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ο πατέρας του έγινε πρόεδρος της δικαιοσύνης, όχι υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση της Κρυμαίας. Αυτό, όπως ξέρεις, δημιούργησε βαθιά στον Ναμπόκοφ μία φοβία ότι δεν θα ξαναδεί τον πατέρα του. Διότι αυτός ως υπουργός δικαιοσύνης σε μια περίοδο πρώτου παγκοσμίου πολέμου, έτσι, υπήρχε περίπτωση να χρειαστεί να είναι τρομερά δίκαιος. Γιατί έτσι κάνουν οι υπουργοί δικαιοσύνης, είναι πάρα πολύ δίκαιοι. Mm-hmm. Ο πιο δίκαιος άνθρωπος είναι υπουργός δικαιοσύνης. Και μετά όλοι από κάτω είναι λιγότερο δίκαιοι από αυτό. Γι' αυτό και οι δικηγόροι δεν είναι καθόλου δίκαιοι, αλλά οι δικαστές είναι. Έτσι. Οπότε εκπαιδεύεσαι, άμα είσαι δικηγόρος, να γίνεις δικαστής. Τώρα αυτά που λέω δεν χρειάζεται να κοροϊδεύεται, γιατί εγώ ξέρω. Έτσι πάει το δικαστικό. Δηλαδή, άμα είσαι, ας πούμε, δικαστής και βγεις ανάποδα, ξέρω εγώ, ή περάσει κόκκινο, έχεις δίκιο. Ναι. Ό,τι και αν γίνει. Ναι. Οπότε, ο Ναμπόκοβ ήταν και μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός στη φάση του. Οπότε σου λέει, εγώ τώρα θα αρχίσω να γράφω στα ρώσικα και μετά. Όμως, εγώ θέλω να γράψω στα αμερικάνικα. Και έφυγε, πήγε να γράψω στα αμερικάνικα. Και μετά γύρισε και έμεινε στην Ελβετία. Αυτός ο άνθρωπος θέλει, ο λόγος του έπρεπε να είναι ελεύθερος. Και φοβούμενος, έχοντας αυτή τη φοβία ότι δεν θα ξαναδεί τον πατέρα του, άρχισε να γράφει σε πολλές γλώσσες, ώστε αν ο πατέρας του πεθάνει και μετουσιωθεί και προκύψει αργότερα σε κάποια φάση σε κάποια άλλη χώρα, να μπορεί να διαβάσει όσο πιο πολύ μπορεί τον γιο του στον πρωτότυπο. Πολύ και σωστή. Λέει, αν ο πατέρας μου όμως τελικά γεννηθεί κάτι το οποίο δυσκολεύεται με το γραπτό λόγο. Και η ελευθερία μάλιστα. Λοιπόν που ήθελε για τον λόγο ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοβ για να μπορεί στο τέλος ο πατέρας του ως υπουργός δικαιοσύνης να είναι παντού δίκαιος, αλλά σε περίπτωση που χαθεί στον πόλεμο και τα λοιπά και πρέπει να είναι εξαιρετικά δίκαιος και δεν ξαναμιλήσει στο γιο του, να μπορεί αν μετουσιωθεί, δηλαδή αν ξαναγεννηθεί σε μια ψευτά ζωές του, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με οποιαδήποτε μορφή. Γι' αυτό άρχισε να σκέφτεται τα emoticon. Ώστε ό,τι και να γράφει ο Ναμπόκοφ από δίπλα να το σημειώνει και να ξέρει, α, ο γιος μου εδώ υπονοεί ότι είμαστε χαρούμενοι, α, εδώ υπονοεί ότι είμαστε λυπημένοι, α, εδώ έχει μια σκατούλα. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοεί με τη σκατούλα. Μάλλον είχε κακή μέρα. Ακριβώς. Α, εδώ έχει ένα emoticon που ειρωνεύεται. Η ελευθερία του λόγου λοιπόν έδωσε στον Βλαντιμίρ Ναμπόκοβ αυτό το χάρισμα να εφεύρει τα emoticon. Μπράβο Στέλιο. Μπράβο, πόσο Στέλιο. Το ξεφτύλισα. Μπράβο, Στέλιο. Τρεις φορές. Το ξεφτύλισα τρεις φορές. Τρεις φορές για να μην το ματιάσω. Ήταν τόσο καλή η εξήγησή σου. Και να πούμε εδώ και ένα fact που έβγαλα μόλις από το κεφάλι μου: ότι ο Ναμπόκοφ είναι και ο μόνος άνθρωπος που έχει γράψει ολόκληρο μυθιστόρημα αποκλειστικά σε emoji. Okay. Δηλαδή το διαβάζεις και είναι σαν να διαβάζεις ερογλυφικά. Κανονικά, ξέρω εγώ. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο emojis μέσα. Είναι 368 σελίδες. Και θέλει χρόνο με να το διαβάσει, αλλά θεωρείται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα όλων των εποχών.
Χαίρομαι που... Να πούμε και τον τίτλο, δεν μπορούμε γιατί είναι σε emoji. Δεν... Οπότε είναι... δεν ξέρω να διαβάζω emoji. Κάτι τέτοιο. Είμαι όχι αναλφάβητος, ανεμότζητος. Αλλά αν ήξερα να διαβάζω emoji θα το διάβαζα σίγουρα. Γιατί θεωρείται all time classic, ας πούμε, αυτό το έργο. Μάλιστα. Λίγο πριν περάσουμε στην τελευταία ενότητα αυτού του podcast, το Netflix Coco Corner, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το podcast να στέκεται στον αέρα μόνο του, χωρίς να το στηρίζει κάποιος άλλος. Πέρα από αυτούς, αυτά τα segues που κάνω είναι εκπληκτικά και αν τα ακούσει ο Χάρης, γιατί έχω γραφεί μόνος μου, θα με πνίξει. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε στο patreon.com βρίσκοντας πληροφορίες στην περιγραφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν με τα super, super, super duper funny stuff και facts, τα οποία είναι όλα ελληνικές λέξεις από την αρχαιότητα που σας δείξαμε. Μιλάμε πόσο γέλιο θέλει, δηλαδή πραγματικά. Τρελάθηκα. Πόσο αστεία facts. Τρελάθηκα. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι ξέρεις, ξεπερνάει την κομμωδία η πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή... Ξεκάθαρα. Ξέρεις τι άλλο ξεπερνάει την πραγματικότητα. Όχι, για πες μου. Η επόμενη μας ταινία που είναι στο Σινόμπο. Βγάζουμε ταινία. Η ταινία στο Netflix Corner που είναι στο Σινόμπο και μπορείτε να τη δείτε. Και... Λέγεται Ισοφερίνα. Και... είναι από τις ελάχιστες φορές που φιλοξενούμε ελληνική ταινία σε αυτή τη στήλη της εκπομπής, τέλος πάντων. Και θες να πεις ποια είναι εσύ, μιας και ξεκίνησε την εισαγωγή και εγώ χώθηκα έτσι ενδιάμεσα και είπα, είναι η ταινία του Τζόρτζη Γρηγοράκη που λέγεται Digger. Βγήκε το Φεβρουάριο του 2021, έπαιξε πολύ το καλοκαίρι σε θερινούς. Παίζει ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σοφία Κόκαλη. Και άλλοι. Ναι, η Σοφία Κόκαλη επίσης έπαιξε και στην αγαπημένη ταινία του Βούλγαρη, τη Γουινώνα, η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία και είναι και τρομερά συγκινητική. Για κάποιο λόγο έχει μόνο 3,5 αστέρια, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα θα αρχίσω εγώ. Άμα είναι στα 4, είναι πολύ. Ναι, καλό. Θα αρχίσω να έχω εγώ προβλήματα 5, με αυτούς που βάζουν 2 και 3 αστεράκια στο Digger, ας πούμε. Anyway. Εγώ το είδα. Πέρυσι τον χειμώνα. Εγώ το είδα πριν 2 ώρες. Τέλεια. Χθες, νομίζω. Χθες, ναι, εντάξει. Ήμουν λίγο υπερβολικός. Αλλά και όντως, πάλι, σε σχέση με τότε που το είδες εσύ, ναι, έχει μια χρονική απόσταση έτσι, σημαντική. Το σπίτι, λέει, είναι στο Χολομόντα. Τι είναι αυτό? Το βουνό, ρε, στην Κεντρική Μακεδονία. Και Είναι βουνό, okay, ναι, δεν το ήξερα. Είναι βουνό, πώς το λένε, oak trees, έλα. Oh. Με oaks. Ναι. Ναι, και εμένα δεν μου έρχεται. Τώρα δεν πειράζει, περίμενε, θα το βρω γιατί. Τι δέντρο είναι το oak? Όχι βελανιδιά. Όχι, ρε. Έχω κολλήσει. Βελανιδιά είναι, έχεις δίκιο. Δρύς. Ναι, οκ. Okay. Είναι βελανιδιάς. Είναι δρύνο. Ωραίο, πολύ ωραίο το σκηνικό. Ναι. Ναι, και είναι όλα γυρισμένα από το Λεμαϊδα και Κοζάνη, νομίζω. Ναι, το Λεμαϊδα και Κοζάνη. Okay. Make sense. Ναι. Είναι μια ταινία που αφορά ένα κατεξοχήν. Βασικά ένα πολύ σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα και ταυτόχρονα είναι και ένα παγκόσμιο ζήτημα, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένα ελληνικό western. Δηλαδή, το γράφει και στο IMDb ότι αυτή είναι η λογική. Έτσι του. Έτσι πλασάρεται, ναι. Okay. Είναι λίγο western καταστάση. Ναι, αυτό έτσι, είναι. Μια αν το σκεφτείς, ναι. Αυτό που πραγματεύεται, αλλά στην ουσία, ναι, νομίζω ότι ο πυρήνας του έργου είναι η σχέση μεταξύ ενός πατέρα και ενός γιου που είναι πλήρως απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, ας πούμε, και απλά λόγω μιας συνθήκης συναντιόνται και προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία. Βασικά ο γιος έχει χάσει τη μητέρα του, οπότε ξέρεις, πάει και βρίσκει τον πατέρα του και του λέει ότι ξέρω εγώ πέθανε και μου χρωστάς λεφτά γιατί ξέρω εγώ θέλω να φτιάξω το σπίτι μου. Και κάτι ας πούμε κληρονομικά που είναι αυτά τα κλασικά, ξέρεις, αυτά που πεθαίνεις και μετά είναι κληρονομικά, είναι μια κλασική κατάσταση. Οπότε αυτό είναι το πρέμις της ταινίας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια ειδική έτσι, μνήμα στον Βαγγέλη Μουρίκη, ο οποίος ξέρεις, παίζει σε πολύ συγκεκριμένες ταινίες, οπότε εγώ θεωρώ και επειδή αυτή η ταινία είναι το ντεμπούτο του Γρηγοράκη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη ταινία και φαίνεται πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Μουρίκης επέλεξε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, γιατί έχει συνεργαστεί τώρα με φοβερούς Έλληνες, ας πούμε, κινηματογραφιστές. Έχει συνεργαστεί φυσικά με Οικονομίδη Φουλ, με Γραμματικό και με το Σάκη το Ρουβά στο Σεβαλίερ του 2015. Μην το ξεχνάμε. Ναι, βεβαίως. Με τέρατα, ας πούμε, γενικά νομίζω του. Νομίζω ότι στο Σεβαλίερ και... έχει παίξει και Βρανά, έχει κάνει φωνή, νομίζω. Αλήθεια, okay. Επίσης ενδιαφέρον. Αλλά Βρανά και Μουρίκης θα το βλέπω στο συνδυασμό. Το Ρουβάς και Μουρίκης που το είδα δεν το πίστευα. Έκανε μόνο μια φωνή, αλλά... νομίζω δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αλλά ναι. Ναι, ναι, εντάξει, όχι, το λέω ρε παιδί μου υποθετικά, ας πούμε, ναι, σε μια ταινία. Και εντάξει, πραγματικά είναι φοβερός τύπος και ηθοποιός, έτσι, ο συγκεκριμένος. Ναι, δηλαδή, ναι. Τον έχω δει σε πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και ήθελα απλά να κάνω ένα shout-out και αυτή την ειδική μνήμα για τον Ευάγγελο Μουρίκη. Ναι, έχουμε, όταν κάναμε τα best-of της χρονιάς, ρε παιδί μου, που είχα αναφέρει και τον Digger, είχαμε πάλι μιλήσει για τον Μουρίκη, γιατί είχε παίξει και σε άλλες που είχες δει εσύ, οπότε ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι πραγματικά, ειδικά για τέτοιου είδους κινηματογράφου που παίζει, νομίζω δεν μπορώ να φανταστώ ταινία που να μην είναι μέσα, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε αυτό σε πρώτη έτσι ανάγνωση. Τώρα δεν ξέρω, η ταινία μου φάνηκε, όπως συζητήσαμε και λίγο μεταξύ μας, πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Δεν νιώθω ότι φλιάρισε καθόλου. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ to the point. Καταλάβανε στην ιστορία... μες στα μούτρα κατευθείαν, ρε παιδί μου, με αυτά που συνέβαιναν. Μάλιστα αυτό λέγαμε, ότι και πολλοί διάλογοι, ας πούμε, δεν έβλεπες καν τα πρόσωπα των ηθοποιών, ναι. Ας πούμε, δηλαδή ήταν ή μες στο αμάξι που υπήρχε σκοτάδι, ή ξέρω εγώ, η κάμερα έδειχνε κάτι άλλο, ας πούμε. Ωραία φωτογραφία, ενδιαφέροντα τοπία που για μένα είναι πολύ εξωτικά αυτά, τα Πτολεμαίδες και Κοζάνες και όλα αυτά, που δεν έχω βρεθεί και ποτέ κιόλας, ειδικά σε δάσος τέτοιο. Νόμιζα ότι ήταν στο εξωτερικό, ας πούμε, η Όχι, φάση. Όχι, είναι Βόρεια Ελλάδα και έχει και... Ναι, αυτή είναι η ατμόσφαιρα εκεί και έχει και... Ξέρεις τι μ' άρεσε πολύ, ότι οι συγκρούσεις έρχονται ως συγκρούσεις και μέσα από τις γενιές και το δάσος. Δηλαδή, είναι η πρώτη σύγκρουση που είναι ο Νικήτας, ο οποίος ζει, ρε παιδί μου, κάπου στα βουνά, μέσα στο δάσος. Τώρα, να ακούτε, περνάει ο γιος του Νικήτα με τη μηχανάκι, μπράβο, αν το έπιασε αυτό το μικροφωνό. Αυτός ήταν με τη μηχανή, ναι. Που ήταν ένας λόγος διαμάχης, ας πούμε. Και σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, έρχεται ο γιος του. Ωραία. Και διεκδικεί μερίδιο από το κτήμα. Γιατί το κληρονόμησε από τη μάνα του. Αυτό είναι μία δραματική σύγκρουση, αλλά είναι ένα παρελθόν παρόν. Είναι ένα μοντέρνο με ένα παλιό, μια καθεστική ατάξη, ας πούμε, που συγκρούονται. Και εδώ ξέρεις ότι νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι λίγο. Ή θα το καταλάβουν και θα ζήσουν μονιασμένα, ή θα συνεχίσει ο καθένας την μάχη του και θα βάραν σαν τα κρυάρια. Ναι. Και πίσω από αυτό είναι μια μεγάλη εταιρεία εξόρυξης που στην ουσία μιλάει για το ρηχείο στις Κουριές, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ δουλειά στο χωριό και θέλει να κόψει το δάσος. Και θέλουν να του πάρουν το κτήμα, ναι, για να μπορέσουν να κάνουν εκεί μια έκταση. Και αυτός δεν το δίνει. Ναι. Και στην ουσία βλέπουμε πως συνειδητοποιούν όλοι ότι απέναντι σε αυτού του είδους την ανάπτυξη ο άνθρωπος είναι μόνος του και αδύναμος, και η απόσταση από τη φύση είναι πλέον βασική, γιατί διαλύουμε τόσο πολύ τη φύση βιομηχανικά που αν ζούμε μέσα στη φύση οι άνθρωποι θα πεθάνουμε, θα μας σκοτώσει η ανάπτυξή μας. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς αυτό. Επίσης υπήρχε και συναισθηματικός λόγος που ο συγκεκριμένος ο Νικήτας δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι του, που ήταν το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε, πριν τα διαλύσει όλη η εταιρεία και το δάσος και τα κόψει όλα. Ήταν ότι δούλευε στα ορυχεία στην περιοχή και υπήρξε εργατικό ατύχημα που έχασε τον αδερφό του. Οπότε και για αυτό το λόγο, συναισθηματικό λόγο, δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι, πέρα από το ότι κάνετε κακό στη φύση. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη φύση, έμεινε εκεί παρότι η υπόλοιπη οικογένεια έφυγε και πήγε στην Κρήτη, η μάνα με το παιδί, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο είχαν χωριστεί τόσα χρόνια. Ήταν εκεί με τα ζώα του, με τα άλογα, με τις κότες. Η φάση του ήταν φύση, αυτό, ρε παιδί μου. Οπότε είχε διπλό λόγο να μην πουλήσει εν τέλει και ενδώσει στις προτάσεις της εταιρείας, της μεγάλης εταιρείας. Mm-hmm. Ναι. Θα πούμε και για το τέλος, θα κάνουμε spoiler, δηλαδή... Ότι επειδή έρχεται, ρε παιδί μου, ο γιος του και γίνεται όλο αυτό το άβολο και περίεργο και ωραίο ταυτόχρονα, που πρέπει να αναπτύξουν μια σχέση αναγκαστικά, έστω για κάποιο διάστημα. Ας μην το κάνουμε το spoiler.
Ας μην το κάνουμε το spoiler. Ας λειτουργήσει. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί είναι αυτή η σύγκρουση που λες. Δηλαδή και προσπαθείς να χτίσεις μια σχέση αναγκαστικά γιατί πρέπει να συνυπάρξεις. Και γιατί είναι το ενστικτό σου ως άνθρωπος ότι αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτός είναι ο γιος μου. Και πέραν των γεγονότων και το τι έχει συμβεί και το τι διεκδικεί ο καθένας. Ξέρεις, πάντα υπάρχει μέσα αυτό ότι θες να επικοινωνήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, σε όποια πλευρά κι αν είσαι. Αλλά παράλληλα, ναι, με αυτή τη. Τα συγκρόμενα συμφέροντα που υπάρχουν στους δύο χαρακτήρες. Πάντα οι ερμηνείες σε αυτές τις ταινίες και σε αυτού του είδους τον κινηματογράφο, τον ελληνικό, εμένα με αφήνουν ικανοποιημένο. Δηλαδή, καλά, πέρα από το Μουρίκη και οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Και οι ερμηνείες ήταν πολύ καλές. Η φωτογραφία είναι μαγική. Η μουσική, όσοι υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ ωραία. Πολύ καλή δουλειά στο casting, δηλαδή. Ναι. Πολύ καλή η διανομή, ρε παιδί μου. Ναι, δεν και ξέρω, δεν ξέρω γιατί εδώ οι ταξινιόλικα reviews της Ελλάδας θέλουν 3 αστέρια σε αυτή την ταινία. Άκουσα κάπου ότι ήταν βαρετό και τέτοια. Εγώ διαφωνώ ακραία και θεωρώ και ότι. Και εγώ πιστεύω. Και σε μέγεθος η ταινία ήταν πολύ ωραία. Okay. Και 40 λεπτά δεν ήταν φλίαρη. Δηλαδή ήταν πολύ to the point. Δεν είχε άχρηστη σκηνή, ας πούμε. Και έχει και. Σου έδειχνε. Αυτό που πρέπει να σου δείξει για να καταλάβει. Και εκείνο το αστείο με την κότα και ένα ακόμη που μου είπε χθε που είναι πολύ αστεία. Δηλαδή έχει στιγμές που είναι πολύ αστείες. Όχι πολλές. 2-3 είναι νομίζω. Ναι. Ναι, έχει κάποια ακόμη κρυλήφθη. Και έχει και στιγμές που ήταν πολύ έτσι. Σου έπιανε το στομάχι σου, ρε παιδί μου. Έλεγε τώρα τι σκάτα. Ναι, εντάξει. Ειδικά επειδή και οι δύο, ρε παιδί μου, ήταν κάπως έντονοι χαρακτήρες και κάπως ξεροκέφαλοι. Ναι. Ναι, δημιουργεί μια εκρηκτική, ας πούμε. Ατμόσφαιρα μεταξύ τους και κάναν ψηλό ακραία πράγματα γενικά. Νομίζω. Αλλά. Ναι, είπες κάτι. Νομίζω. Ναι, νομίζω ότι λείπουν. Ρε παιδί μου, είναι τολμηρή ταινία για την Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου weird wave αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια normal ταινία. Δεν ξέρω αν είναι καν cinephile, ας πούμε. Είναι μια πολύ normal δραματική ταινία. Με σκανδιναβικό αέρα, ίσως. Με τα τοπία. Είναι σαν να έβλεπα κάτι φινλανδικό στο Netflix. Ναι, γι' αυτό και εγώ γι' αυτό το είπα με τα τοπία, ότι μου φάνηκε πολύ εξωτικό, ναι, το τοπίο. Ειδικά με τα έχεις ζήσει. Η αφίσα είναι. Γιατί σου δίνει και ένα τέτοιο, σου δίνει μια τέτοια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι, που του δείχνε τα δέντρα. Ναι, ναι, ξέρω, και εγώ, του έλεγε, μάνα, ναι, αυτό το φύτεψα τότε. Ναι, και του εξηγούσε. Ναι, ότι πολλά πράγματα με τη φύση και με το τοπίο αυτό το περίεργο, που δεν το βλέπεις, τουλάχιστον, άμα μένεις Αθήνα. Κάπου κοντά. Ναι, όχι σίγουρα. Ούτε βόρεια. Αν δεν μένεις εκεί κοντά, δεν τα βλέπεις. Ναι. Ναι. Τι βαθμολογία βάζεις? Εγώ θα έβαζα ένα 8,3. Ναι, εντάξει. Και εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί θα το βαθμολογούσα. Ναι. Δηλαδή 4 αστεράκια σίγουρα. 4,5, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Να το δείτε, παιδιά, και να. Αυτά που. Τα συναισθήματα που πέρναγε, ας πούμε, ναι, μου άρεσε αυτή. Να το δείτε. Καλή ταινία. Καλή ταινία είναι. Το Σινόμπο επίσης είναι πολύ καλό και δεν υπάρχει κάποια χορηγία. Μακάρι να θέλει το Σινόμπο. Εμείς έχουμε δηλαδή Σινόμπο σπίτι. Είχε και μία φάση. Μήπως μα Σινόμπαρει. Ο Πατής, πάρα πολύ okay. καλό. Έχει μία τιμή τύπου 7 ή 8 το μήνα και σε κάποια φάση έδινε και ένα εισιτήριο για το σινεμά κάθε μήνα. Δηλαδή, αν πηγαίνεις, έχει όλες τις φεστιβαλικές και τις ταινίες που δεν παίζουν εύκολα στον κινηματογράφο εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να τρέξεις να τις βρεις. Είναι διαφορετικές, έχει και παλιές ταινίες, έχει πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Έχει, ας πούμε, ένα που είπαμε ότι όταν πάρουμε τηλεόραση θα το δούμε στη μεγάλη οθόνη, το Αλάτι της Γης, που εγώ δεν το έχω δει, αλλά μου έχει πει η Βέρο ότι είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ πράγμα. Εκεί πέρα είδα όλες τις ταινίες του Yong Bong-ho, πώς λέγεται, ξανά συνέχεια το όνομά του. Τα παράστα. Ναι. Είδα όλες τις δικές του. Okay. Και αν βλέπεις μια ταινία το μήνα, και δύο άτομα αν το βλέπουν, στην ουσία είναι σαν να δίνει 3,5 ευρώ εισιτήριο για το σινεμά, που θα δεις. Σωστά. Μια ταινία το μήνα. Μάλλον, γιατί εμείς λίγο φεϊλάρουμε, αλλά θα δεις. Πάντως, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και έχει ωραία πράγματα. Και επειδή το Netflix τελευταία είναι αυτό που λέγαμε, έχει λίγο ένα ίσως μας δείτε να μιλάμε περισσότερο για το Σινόμπο. Είναι και μια ελληνική προσπάθεια. Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον και όντως έχει καλές ταινίες και όντως ίσως όχι τόσο πολύ σαβούρα όσο έχει το Netflix, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει, είναι επιλεγμένο. Θα βρεις, ξέρω εγώ, 2 στα 10 που να αξίζουν. Οπότε, ναι, έχει ενδιαφέρον.
Και εγώ θα το τσεκάρω. Και επίσης... γιατί ακόμα δεν έχω κάνει account, αλλά μπορείς να κάνεις free trial, ας πούμε, και μετά να, να συνεχίσεις ναι. με συνδρομή. Έχει ναι. και το Netflix, ίσως πρέπει να ψάξουμε λίγο. Γιατί... κοίτα, εγώ το έψαξα, έκανα μια μικρή έρευνα. Όχι, γιατί το Netflix. Το Netflix. Με τον Anthony Hopkins. Το Netflix. Πεθανές. Έλα. Ναι. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι. Ναι, έχει κάποιες καλές ταινίες. Το έχω τσεκάρει λίγο. Ναι. Σαν πλατφόρμα, που είναι και free, έτσι, αυτό. Είναι free και είναι ελληνικό επίσης. Και έχει μία από τις αγαπημένες μου ταινίες που την έμαθα πριν από κάποια χρόνια και είναι εκπληκτική. Το Caro Diario, το αγαπημένο ημερολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά, μπείτε να τη δείτε. Τι προτείνουμε, χαμός εδώ, γίνεται χαμός. Ναι, ναι, όντως μόνο έχουμε κουλτούρα ξεφύγει. Μοιράζουμε έχουμε αυτό το ξεφύγει podcast. Λίγο, ναι. Και γνώσεις και πληροφορίες. Κοίτα, και... μπαίνω τώρα. Και πλούσια δώρα. Ναι. Μπαίνω Netflix, ωραία. Και έχει, στις ταινίες έχει την Κατάρα του Πράσινου Σκορπιού. Woody Allen. Με ελληνικούς υπότιτλους. Το Hurt Locker, Oscar νομίζω. Το Nightcrawler με τον Gyllenhaal. Έχει, περίμενε, το All Nighter. Το οποίο δεν θυμάμαι, είναι χαζοκομωδία είναι. Το Caro Diario σίγουρα. Έχει... αυτά φαντάζεσαι, έχει έξι ταινίες. Και... τα έχει χωρισμένα σε δραματικές, θρίλερ, ρομαντικές, βιογραφίες και τέτοια. Έχει τη σιωπηλή επανάσταση, έχει ας πούμε. Πραγματάκια. Ναι. Τι άλλο. Ρε, έχει διάφορα, οπότε ίσως για κάποιον που δεν έχει λεφτά... έχει γαλλικό σινεμά, το Happy End, το Lost in Paris. Και έχει και παιδικές. Α, την πολύ ωραία γαλλική κωμωδία που μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Γιατί την έχει και αυτή μέσα το τσέκαρα. Και πώς λέγεται. Το Weekend. Το, όχι αδιάφοροι. Α, The Untouchables. Όχι, όχι, το... είναι... αυτό. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ναι. Πάρα πολύ καλή ταινία. Και είναι στο Netflix αυτή. Ναι. Οπότε έχει και ο Ντορόφσκι, το Endless Poetry. Αν κάποιος δηλαδή δεν έχει λεφτά, δεν την παλεύει, είναι κλεισμένο σπίτι λόγω καραντίνας, είναι ευπαθής ομάδα ή οτιδήποτε, αν δεν έχει τσεκάρει το Netflix που έχει και σειρές, ας το δει. Έχει και ντοκιμαντέρ. Τώρα γιατί κάνω διαφήμιση στο Netflix, γιατί είναι τζάμπα αυτό βασικά. Και, ναι. και ντοκιμαντέρ έχει πολλά. Ναι, ναι, ναι. Έχει πραγματάκια. Οπότε ίσως... δεν κάνουμε διαφήμιση, κάνουμε πρόταση. Ναι, τώρα, είναι πρόταση στιγμή. Γιατί. Εντάξει, μπορεί κάποιο που δεν το έχει πάρει. Τώρα σιγά και, αυτή τη διασημότητα που έχουμε εμεί και κάνουμε διαφήμιση στο Netflix, που είναι το κρατικό κανάλι. Δηλαδή, εντάξει, καλά. Okay. Καλά τώρα. Θα δώσουμε δώρο και ένα πλυντήριο, σαν τη Μενεγάκη Φανάκη, άμα ψήνεστε από αυτό το podcast. Οπότε, χάρη, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ναι. αν κάποιο έχει Συνόμπο ή αν έχει Netflix ή αν έχει Netflix. Αυτό που έχει ναι. σημασία είναι να ακούει Μαρμελάδα Φράουλα. Μπράβο! Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Μαρμελάδα, στους Patreon supporters. Και στους supporters γενικά, και σας ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Και αυτή τη σεζόν και του χρόνου μπορεί να πάμε στον Αλφα, δεν ξέρετε. Α, ναι, εννοείται. Με την Ελένη. Ναι, 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 ναι. Γιατί έτσι λέγαμε κι εμείς. Αλλά είδατε τι έγινε. Και τέλος πάντων, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για άλλη μία βδομάδα. Γεια σας. Διδόμαδο. Γεια σας. Τι έτσι θα με αφήσει χωρίς να σε διορθώνω. Δεν μ' αρέσει. Πες κάτι να κλείσουμε. Ναι. Έχουμε ακόμα 3 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, πάμε. Με διόρθωσες. Ναι. Εντάξει, θα γίνει χαμός, Μιλάμε ότι δεν θα σου μιλήσω για 3 μέρες. Τέλεια. Λοιπόν, άντε. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες.